Να είμαστε. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πολύ ωραίο. Με την εκπομπή του Repress. Έτσι. Εντάξει. Η εκπομπή του Repress που ανέλησε και το ΠΑΟΚ Coffee. Το είδες το ΠΑΟΚ Coffee, ναι. Το βίντεο. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, μία από τις 15.000 προβολές που έχει μέχρι τώρα. Δύο είδες. Και εγώ μία. Και εσύ, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Εσύ το είδες για να πάρεις και μια προβολή έξω από σένα. Εγώ το είδα γιατί πριν τα ανεβάσουμε να το δω. Ναι ρε, ενώ πώς μετά. Όχι, δεν χρειάστηκε, πήρα ακριβώς, δηλαδή με κατεύθυνε όπως έπρεπε. Μπράβο, Σταύρο. Ωραία, δηλαδή είδαμε αυτό που έπρεπε από το παιχνίδι, πάω κόφι. Repress.gr, λοιπόν, κάντε ένα like στη σελίδα. Καλό είναι που μεγαλώνει η παρέα σας. Μεγαλώνει η παρέα. Καλό είναι. Μεγαλώνει η παρέα, αλήθεια είναι αυτό. Λίγο διαφορετικό ύφος, αλλά εντάξει. Εδώ είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, βέβαια. Που δεν έχει καμία σχέση με το Repress. Είπαμε, εμείς είμαστε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Infotainment. Εμείς είμαστε infotainment εκπομπή. Διασκεδάζουμε τον κόσμο και τον ενημερώνουμε όσο πρέπει. Δεν θέλουμε ένα overdose ενημέρωσης. Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι, τα βασικά. Είναι και πιο νωρίς, μην ζοριστούμε, ναι. Τώρα. Και όταν παίρνουμε θέση, παίρνουμε θέση. Δεν λέμε τι θέλει να ακούσει ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Έτσι έχει εκπαιδευτεί η μέλα μου. Ποια λέει. Εσένα. Εσένα. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Στάφος Κοκκάς, λοιπόν, στο μικρόφωνο, ταλεντάκι, αγάπη Γαβρίλιδου. Αυτό το κατάλαβα, τάκι, για μένα. Αριστερά μου, πιο αριστερά, Στέλιος Αναστασιάδης. Θα είμαστε μαζί, λοιπόν, μέχρι τις 2. Και τα παιδιά μας έχουν ετοιμάσει όλα τα θέματα. Έτσι. Πάρτε την μπάλα και παίξτε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, για να πάμε λίγο στο entertainment κομμάτι. Ναι. Εσύ θέλω λίγο να τοποθετηθείς, ναι, για το χθεσινό βίντεο που μας έστειλες. Το... Για τα δελφίνια. Ναι, για τα δελφίνια. Πώς λέγεται αυτή η εκπομπή βασικά που είναι μακρυπούλια, Ρουκζουκ. Που έδινα ξεκούραστα. Ναι, ναι, ναι. Ρουκζουκ, ναι. Ρουκζουκ. Ωραία. Πάει λοιπόν και ρωτά και λέει η λέξη που πρέπει να βρούνε είναι... Το δελφίνι. Το δελφίνι. Και λέει ο τύπος ο πρώτος, ας ελχούν στις γυναίκες. Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι. Το πρώτο που του είδε το δελφίνι. Όχι, ο άλλο είπε τσούχτρα. Δεν ξέρω γιατί το είδε. Μετά είπε καρχαρία. Ακόμα χειρότερο. Φύγε, Μάρια. Λέμε κάτι, μην διακόπτε τα μαλακά. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να δώσετε προσκλήσει. Όχι, δεν θέλω να δώσω καμία πρόσκληση. Ούτε για τη Μαντόνα. Ούτε για τη Μαντόνα. Όχι, φύγε. Δεν τζέι χαλίφι. Εγώ είμαι αυτό. Ωραία, θα τα πούμε μετά. Γιατί κόβει την ιστορία, ρε. Αγενέστατε. Κάθε μέρα σκέφτεται κάτι, δηλαδή. Κοίτα, γλόμπο, ρε. Κάτσε λίγο να χτενίσεις τον. Φέτον τάσο κάκο του εναλλακτικού. Με τόσο κι άλλος είπε δελφίνι. Περίμενε λίγο. Λοιπόν. Γιατί μας είχε στην ιστορία ο συνταξιούχος παραγωγός του σταθμού. Ναι. Έχει πει δελφίνι μακρυπούλια. Ναι. Η λέξη που ψάχνουμε. Που ψάχνουμε. Ναι. Χτυπάει την πλάτη του άλλου. Mm. Και το πρώτο πράγμα που του λέει είναι ας ελγεί σε γυναίκες. Ποιο άλλο απαντάει. Ξέρετε κάτι παραπάνω που δεν το ξέρω εγώ. Εντάξει, αφού λέει δελφίνι ο άλλος και του βρίσκει τη λέξη, γιατί και ο άλλος σκέφτηκε το δελφίνι, λέει αυτή, τι εννοείς ας ελγεί σε γυναίκες. Ας ελγεί. Ναι, εξήγησε το μου λίγο, δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, αφού μάθαμε χθες από την ελληνική τηλεόραση, η οποία είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό πλέον, ναι, 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 ότι το δελφίνι ας ελγεί στις γυναίκες. Δηλαδή βλέπω κίνημα κατά των, δελφινιών, ναι, κατά των ανώμαλων δελφινιών. Μη σου τύχει, Σταύρο. Ότι πέφτουν στις γυναίκες ανυποψίαστες. Σίγουρα αυτός δεν ήξερε. Αυτό ξέρει πως τι έργο έχει δει αυτός. Δεν ήξερε τι δελφίνι. Η μύτη δεν είναι λίγο σαν δίλτο. Και τι είναι έτσι το δελφίνι και τις δίνει. Καταλάβες. Δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη σίγουρα. Τέλος πάντων. Το ασελγίλες εσύ. Ναι. Ναι. Μπερδεύει και μόνο το πιστεύω και απλά μετά δεν το παραδέχεται. Μπορεί να χαριεντίζεται να νομίζω ότι είναι. Θες να σε ελκύσουμε λίγο. Ας επιτύχει Σταύρο και αγάπη κάνα αναψοκοκκινισμένο δελφίνι. Βρώμα. Δηλαδή χίλιες φορές καρχαρίας ρε φίλε. Χίλιες φορές. Εντάξει, καρχαρίας θα σου δώσει μία. Θα σου κόψει χέρια πόδια τελείως το πανηγύρι. Έχει μια διάρκεια. Τέλος πάντων. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό το σοκ της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία πραγματικά έχει γίνει πιο τρας, δεν γίνεται. Ναι, κανονικά. Και το τραγικό είναι ότι και το τρας παίρνει νούμερα. Ναι. Άρα είναι η κοινωνία τέτοια. Άρα δεν θα πρέπει να κατηγορούμε μόνο αυτούς που κάνουν τηλεόραση, γιατί και αυτοί ζουν από τα νούμερα. Και τα νούμερα ακροαματικότητας και τα νούμερα που τους παρακολουθούν. Άρα
δεν κατηγορούμε κανέναν πάνω στο επίπεδο που στο μεταξύ η ΕΛΦ πάει στο άλλο άκρο. Ναι. 0,001. Άνθρωπος δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος μπορεί. Κάνει κάτι κανονικό, ρε φίλε. Υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι. Ακραία ποιότητα, δεν είναι. Κοιτάει ο άλλος το πεπέραν. 10 λεπτά. Ναι. Μια ταινία με ένα νόημα που δεν το κατάλαβε ούτε ο σκηνοθέτης. Άλλο πήγαινε, άλλο έβγαλε. Από το 1920, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε, λίγο. Φέρετε λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Εδώ στο κανάλι του Προέδρου, ρε φίλε. Στην εκπομπή την πρωινή που έχουν, που κάνουν και σκετσάκια. Ναι, καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, τους ήρθε η ιδέα να βάλουν μέσα ένα επεισόδιο και μια κοπέλα από την Αφρική. Και δεν βρήκαν μια μάνα. Βάψαν μία. Και βάψαν, δηλαδή. Το διάβασα. Όταν έγινε η ταινία με το Βουτσά του 60, τόσο 70, ήταν πιο επιτυχημένο το φούμο στον Βουτσά που έπαιζε τον υπηρέτη το μαύρο. Δεν έχει δει την ταινία. Κάτι σκηνέ. Εντάξει. Δεν πήραν το φούμο, όχι, δεν πέτυχε. Δηλαδή τόσες μαύρες έχεις στην Αθήνα. Ναι, μία δεν μπορούσε να πούν. Από Νιγηρία. Νιγηρία, Σενεγάλη. Το εξήγησε βέβαια παρουσιάστρια ότι είναι κλειστό το team των συντελεστών της εκπομπής. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή όχι, η μην... Μουχάμαντα. Μάλλον είναι και αυτή στο δόγμα του Λουτσέσκου να μην διατραχθεί το group. Είναι αυτοί οι πέντε. Η ισορροπία παραπάνω. Μην φέρουμε κάποιον έκτο και μέχρι να τον βάλουμε στο κλίμα, γιατί είναι και οσκαρικές. Έχει καταφέρει να φάει μπιντελίκι και από Κορέα ή Ταϊλάνδη. Τι ήταν η κοινή. Α, ναι, ναι. Κορέα ή Ιάπωνες, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων, κάποιο κοντί popstar. Κατάφερε να τον φάει και αυτό και τώρα τρώει και από την Μαύρη Ήπειρο. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Τη ελληνική showbiz. Ελληνική showbiz, φίλε. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Προχθές η άλλη κατηγόρησε τον σύντροφό της για βιασμό. Εκθέσα μπουζούκια μαζί. Τι πιο απλό. Ναι, ξεκάθαρα. Συμβαίνει. Ναι. Και έδωσες και δύο κλωσιές. Έδεσες και ένα τέτοιο. Βάλες και ένα φήμωτρο. Δεν μπορείς να πας ένα μπουζούκι. Ρε τι ζούμε, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, αυτές οι σχέσεις. Εσύ δεν είχες καμιά σχέση που τις πέσατε τις φάπες σας. Όχι. Τι όχι. Κλωτικές μπουνιές, όχι. Σοβαρά μιλάς. Τι λέει, ρε φίλε. Τι σε κάνεις casting. Τι πηγαίνεις σε ψυχολόγο. Στέγιο, τι λέει. Τις έβαφες μαύρες. Δεν μπορώ να αναφερθώ παραπάνω. Δεν μπορώ. Εγώ είχα πιτσιρικά σχέση που είχα περισσότερα νεύρα. Είχα τέτοιες σχέσεις. Περισσότερα νεύρα. Το ξέρουμε, Σταύρο. Μας τα έχεις πει. Ναι, το ξέρει και η μισή πόλη, γιατί δεν ήσουν, ρε παιδί μου, διακριτικός σε κεντρικά σημεία της πόλης. Σε κεντρικά γινόταν το λάθος. Δεν μπορούσαμε να πάμε περιφερειακά. Τέλος πάντων, τώρα ηρεμήσαμε, έχουμε άλλη φιλοσοφία. Ζεν κανονικά θα το θυμώσω και κάνεις σταυρό σου, ναι. Όχι, απλά όπως λέει και ο σοφός ευρωβουλευτής ο Θοδωρής Ζαγοράκης, κάνω πολύ καλά ό,τι ακούω. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Είναι, δηλαδή αυτό το βλέμμα που κοιτάς στα μάτια και λες τώρα και πιστεύει αυτή ότι... Ακούς. Ότι όχι ακούς, ρουφάς κάθε λέξη. Ναι, και εσύ ούτε αλλά καν. Εσύ δεν ακούς τίποτα. Ναι. Είναι απίστευτο. Ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Δούλεψέ το. Και το χέρι έτσι. Είναι το... Ο ευρωβουλευτής είναι η καλύτερη δουλειά του πλανήτη. Μέσης... Αν όχι καλύτερη, μέσης... Κοίτα, ευρωβουλευτής είναι μια εκπληκτική δουλειά. Ούτε φύρισα το καθημερινό, ούτε... Νούμερο 2 δουλειά, τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Σωστό. Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά από αυτή, πραγματικά, δηλαδή, δεν είναι. Το πρόεδρο στον ΠΑΟΚ, με Ιάκω Βαγγελίδη, ήταν και αυτό πολύ δυνατό. Αυτή η ψυχή. Πολύ δυνατό. Να είσαι πρόεδρος κάπου και να μην κάνεις τίποτα, είναι απίστευτο. Πού να είναι τώρα ο Τζακ? Νομίζω στη Μακάμπη πήγε. Ναι, είχε επιστρέψει νομίζω εκεί. Καλός άνθρωπος. Και τυχερός. Και τυχερός. Έβγαλε δύο χρονάκια, δηλαδή, πούδρα. Καλός κύριος, ρε. Μια χαρά. Αξιοπρεπής, ευγενικός. Μια φορά το συνάντησα και μιλήσαμε λίγο. Σε όλα μου έλεγε ότι έχω δίκιο. Και λέω, και σταματούσε κουβέντα εκεί. Και τι και. Δεν το ξαναπάθει αυτό στη ζωή μου. Να συμφωνώ με τον άλλον μία ώρα. Και να μην πάμε παρακάτω. Ένα, ναι. Ναι, και τι κάνουμε γι' αυτό. Σε αγόραζε. Με αγόραζε. Δύσκολο. Σε λέω για να δούμε τι βλακείς λέει αυτός. Είναι αυτό του Ζαγοράκη. Είναι πολύ καλό. Στο να ακούω. Δεν το κατάλαβες. Έχεις δίκιο σε όλα. Ναι. Δεν το κατάλαβες. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Αυτό το site που έχει τώρα ποιο είναι? Αυτό είναι. Εδώ μπορεί να μπει κάποιο που είναι στην Αμερική, στον Καναδά, για να ακούσει την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είναι το e-radio. Έμεινε εδώ. Που είχε αποκλειστικό ότι πέρασε. Αυτό, αποκλειστικό ότι πέρασε. Τι πα στο Ναι. Ωραία. Το e-radio βέβαια μας βοηθάει να μας ακούτε από όλο τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη, την Κίνα, την Ταϊβάν, το Λίβανο, γενικά. Στην Αμερική. Τα φιλιά μας στον Καναδά. Στην Καναδά, φιλιά. Ναι. Ξέρουμε, μου έχουν στείλει mail. Πω. Και από την Κίνα μου έχουν στείλει mail. Στα Κινέζικα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Κέρδισες 10 εκατομμύρια ευρώ, θα σου έστειλα στην Κίνα. Πιο πιθανό κάτι τέτοιο. Μέσα σε αυτά τα κακό κείμενα, ο ΠΑΟΚ λειτουργεί άψογα. Άψογα, φίλε, δεν υπάρχει λάθος πάνω του. Σε όλες τις εκφάνσεις του οργανισμού. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ. Δεν υπάρχει. Χάντμπολ τώρα. Ταύλι. Το χάντμπολ. Όχι, ταύλι, σκάκι. Δεν έχουμε. Κατσαρί, δεν έχουμε τμήμα. Ταύλι. Πινκ-πονγκ έχουμε. Που τα έχει σαρώσει όλα. Σουβαρά. Δεν είδε χθε πρωτοσέλιδο. Πινκ-πονγκ λέει νίκη επί του Παναθηναϊκού, πάμε στα μετελικά. Χθε μα πρωτοσέλιδο. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ο Κράνκα παίζει ακόμα ή είναι. Όχι, έχει αποσυρθεί, ρε. Δεν κράκα. Έχουμε αλήθεια πινκ-πονγκ. Μόνο. Έχουμε. Μπορεί και να έχουμε πινκ-πονγκ. Ο Ερίκος είναι καλός στο πινκ-πονγκ. Να τον βάλουμε. Ναι, πολύ καλός. Το δουλεύει προετοιμασία. Έχει υπομονή. Στο πινκ-πονγκ το πρώτο πράγμα πρέπει να έχει την υπομονή. Μίλα μας λίγο για το πινκ-πονγκ. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι καλύτερος από όλους μου που το είχε πει εσείς είναι ο Σάντος. Που έπεσε πάντα άμυνα. Ήταν ο Κοντρέρας. Εσύ ήσουν τα λεντάκι στο πινκ-πονγκ. Δεν έχω πει. Πήγες κανένα από τον τσάμπο. Έπαιζε μικρά σκαμπό παράλληλο για να. Δεν έχω παίξει πινκ-πονγκ. Δεν έχει παίξει πινκ-πονγκ. Ωραία. Εντάξει. Αυτά λοιπόν το κομμάτι το infotainment που λέει και η αγάπη Γαβριλίδου. Entertainment ήταν αυτό. Το info θα έρθει μετά. Ναι. Η εκπομπή infotainment, το κομμάτι του entertainment. Πρέπει εντάξει. Να εξηγήσει γιατί μπορεί μερικοί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Ναι. Σε λίγο θα ξεκινήσει η πληροφόρηση του κοινού. Έχουμε και αγώνα αύριο. Τι ώρα παίζουμε, 5 και 2 εδώ. Ναι. Πάλι καλά. Αύριο γίνεται ένα χαμό. Τι εννοείς. Παίζει το ποδόσφαιρο, παίζει το handball. Ωραία. Ημιτελικό. Με 8 γκολ διαφορά που πρέπει να καλύψει. Θα βάλουμε τίποτα. Θα το καλύψει. Θα το καλύψει. Ναι, καλά. Το παίζεις ή το απλά το λες. Το λέει. Θα δούμε τι θα γίνει. Και παίζει και η ομάδα μπάσκετ. Τι ώρα παίζει μπάσκετ. Αύριο. Μιάμιση. Ναι. Έχει μια σειρά. Με Ηλία Καπράλο στο Φρίμπουργκ. Οχ. Οχ. Αποστολή, πάω 24. Ναι. Και λίμπερο. Το θεωρείς καλό αυτό ή καλός ιονός? Έχουμε αποστολή τώρα από εκεί πέρα. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στο τμήμα μπάσκετ μας και πάω καλά. Βάλτε κανένα ψηλό. Βάλτε κανένα δεκαρικάκι στη φόρμα εκεί. Βάλτε κανένα κοσάρικο. Μαζεύονται λεφτά και γίνεται δουλίτσα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που βοηθάει, που βάζει πλάτη. Βοηθήστε να μην κλείσει το τμήμα. Ήδη πιστεύω ότι μαζεύτηκαν από αυτά που μαθαίνω. 2-3 μηνιάτικα παικτών. Από τα δεκάρικα, τα εικοσάρικα κτλ. Σε 3 μέρες είναι πάρα πολύ καλό νομίζω. Ναι. Αλλά θέλει και συνέχεια. Ναι, η ομάδα έχει 12. Ναι, θέλει και συνέχεια. Έχει και τον προπονητή βέβαια, ο οποίος το έχει συνειδητοποιήσει ότι. Ναι. Τελευταίος θα το πάρει. Γεια σου, Ηλία. Είναι και εύκολη διαδικασία, δεν είναι κάτι. Κοίτα, μου πρέπει να ξέρετε όλοι ότι δεν χάνετε τα λεφτά σας. Δηλαδή... Δεν πετάτε λεφτά, ναι. Δεν βάζετε 10. Θα πάρετε κάτι από την πουτίκ, θα πάρετε κανένα εισιτήριο. Υπάρχει το κουπόνι, εξαργυρώνεται. Υπάρχει και ο κουμπάρος μου, εγγύηση. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις. Όσο μπορείς. Ναι. Και 5-5. Ναι. Αλλά κάντο. Κάντο. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα το πρώτο. Ο Στέργιος έχει ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα να ασχοληθούμε. Ναι, όχι. Ακριβώς. Όπως η πρωινή συζήτηση στο chat. Πες ναι ή όχι. Είπα δεν κατάλαβες ο άλλος τι μου έκανε. Καλά που στρώφαρα. Καλά που στρώφαρα. Και ήταν και πρωί. Δεν είναι η έκπληξη. Έχω άδικο. Μου κάνει χεράκι. Ρωτάω εγώ, πήρες το mail από εκεί. Μου βάζει χεράκι. Και να ρωτιέμαι εγώ. Είδε το ερωτηματικό ή όχι. Ναι. Ενώ έχω ερωτηματικό και το φυσιολογικό είναι να το είδε. Ναι, ναι, ναι. Ρωτάω. Ρωτάω. Η απάντηση στο χεράκι είναι για το ερωτηματικό ή χωρίς ερωτηματικό. Δεν μου ήρθε κάτι. Ναι. Δηλαδή πόσο μπροστά μπορεί να είμαι για να καταλάβω
Ένα από τα βόδια που συνεργαζόμαστε. Εγώ πιστεύω, με κλάμψει. Είναι βαρύ. Ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πίστευε ότι του είχε έρθει το mail, απλά δεν του είχε έρθει. Να ξέρεις. Γενικότερα θα είσαι πιο υπομονητικό στα πρωινά. Ναι. Είναι ώρες δύσκολες. Ναι, τα πρωινά είναι δύσκολα. Στέργιο. Σταύρο. Στέλνω ερωτηματικό. Δεν γίνεται να μην δεις το ερωτηματικό. Και το χειρότερο, ποιο είναι, το χεράκι. Το χεράκι γενικά είναι εκνευριστικό. Τι έστειλε ο παπάρας, ναι, να σπατήσω το χεράκι. Ούτε είδε. Έτσι το μεταφράζεις εσύ. Και εγώ το χεράκι δεν το στηρίζω, θα βαριέσαι. Εγώ στηρίζω, ναι, γι' αυτό με εκνευρίζει. Ναι. Εγώ στηρίζω συνάδελφο όμως, μαζί του είμαι. Εγώ τι είμαι. Εσύ στο φοιτικό. Είσαι στην άλλη πλευρά. Α, ναι. Έτσι είναι. Δεν πα το πάμε να κάνει καμία διαμαρτυρία. Γροθιά στο κεφάλαιο, η αγάπη. Γροθιά στον καπιταλισμό. Όλα. Αν δεν πω στο επόμενο μισάωρο να με ψάξετε, δεν ξέρω πού θα είμαι. Αν δεν ευχαριστώ. Τέλο πάντων. Αυτά λοιπόν. Πάω από του χορηγού. Χορηγοί. Οι χορηγοί οι οποίοι είναι και αυτοί αφεντικά, αγάπη. Αλλά είμαι μαζί του. Είμαι και με του χορηγού όμω. Είμαι με την Αναδομό, η οποία προσφέρει τα καλύτερα προνομιακά πακέτα για να κάνετε το σπίτι σα καινούριο και τον επαγγελματικό σα χώρο. Πάρα πολύ καλά τα πακέτα, πάρα πολύ καλές οι τιμές και φυσικά συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα που είναι και το πιο σημαντικό. Ο Στέργιος μας τα έχει πει 100 φορές αυτά, τα έχει ζήσει και τα ξέρει πολύ καλά. Εύχομαι να μην το ζήσεις, αγάπη. Ναι. Και το πάνε στην Αναδομό όταν χρειαστείτε. Η συνέπεια νομίζω είναι πάνω απ' όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 11 241 508, και υπάρχει φυσικά και το anadomo.gr για να πάρετε να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν γίνει. Τα νέα γραφεία της Αναδομό είναι στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. 6 ακόμα παραστάσεις του Άκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή, Σάββατο που μας έρχονται, 8 και 9 Φεβρουαρίου, 15, 16 και 22-23. Για την Παρασκευή έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, για το Σάββατο ακόμα λιγότερα. Δοκιμάστε λίγο την τύχη σας ή αν θέλετε κλείστε από τώρα για κάποιες από τις επόμενες παραστάσεις. Η πιο έτσι μέχρι τώρα καλή επιλογή φαίνεται να είναι η Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Στις άλλες παραστάσεις αρχίζουν και γεμίζουν και κλείνουν τα εισιτήρια. Ticketservice.gr, καταστήματα public. Τηλεφωνικά στο 217-234-567. Φυσικά από το καζίνο όλο το 24ωρο, το Ritz Casino Θεσσαλονίκη. Και πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα στο 2310-491-291. Φροντίστε εγκαίρως για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Και φυσικά μαζί μας είναι η Στίχημαν. Μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball, βόλεϊ, τένις. Ναι, έτσι, ναι. Τελείωσε το τένις. Τελείωσε. Τελείωσε. Το Αυστραλιανό. Το Αυστραλιανό. Ωραία. Έχει Premier League αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο νομίζω. Ναι. Έχει πολλούς αγώνες οπότε. Μεσοβδόμαδη αγωνιστική στην Premier League. Έχει Ισπανία, Ιταλία, έχει. Εκατοντάδες αγώνες, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, 24ωρη υποστήριξη με email, με chat, σε mail και μη mail, όλα αυτά στη Στίχημαν, όπου από κινητό, tablet και υπολογιστή παίζετε και εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια. Έμπνευση χρειάζεται και φυσικά τύχη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107.4. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Έχει αγώνα αύριο. Απαιτητική εβδομάδα γενικότερα. Έχει ψηλοθέματα. Ο Κάνιας πάλι είχε ένα θέμα από χθες. Πού? Στη Γάμπα. Στη Γάμπα, μα έχει ξεχάσει τον Κάνιας. Σήμερα θα φανεί σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ τι θέμα αντιμετωπίζει. Στις 5 η ώρα είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας, οπότε από εκεί θα μάθουμε αν θα είναι διαθέσιμος. Αλλά ναι, άμα είναι. Επειδή χθες δεν κατάφερε να προπονηθεί, σήμερα δύσκολα. Και τι κάνει, θυμίζουμε ότι αύριο δεν παίζει και ο Σάκοφ που έχει δηλωθεί. Μίσιτς. Με Μαουρίτσιο. Και υπάρχει και λύση Καντουρί ή Μαουρίτσιο. Για ΑΕΚ όμως, ο Κάνιας. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα βάζα λίγο Μίσιτς για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Ναι. Από την αρχή. Ναι. Ναι. Δεν πολύ φοβίζει το παιχνίδι του Γιάννου, είναι η αλήθεια. Και τα Γιάννη έχουν αρκετές απουσίες. Κοίτα, όπως φαίνεται, θα μπει ο Πέλκας για να πάρει και αυτός λίγο ρυθμό. Νομίζω ότι αν ο Κάνιας ήταν καλά θα έπαιρνε, αλλά τώρα έτσι πως είναι δύσκολα. Η λογική λέει ότι θα ξεκουραστεί ο Μπίσεσβαρ. Γιατί εντάξει, έχει πάρει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, φάνηκε κιόλας και στο τέλος προχθές. Χθες υπάρχει μια πρώτη εικόνα με Λιμιόζαμπα, ας πούμε. Λογικό.
Ναι. Το Ζαμπάτα τον βγάζει τώρα από εκεί ρυθμό. Ναι. Και θα πρέπει να δοκιμαστεί η γρήγορη τετράδα Λιμνιός, Ζαμπά, Πέργκας, Ακπομ. Ναι. Να υπάρχει εικόνα και από αυτό. Βέβαια, αυτή η τετράδα έχει μέσο όρο ηλικίας 22 χρονών. Δηλαδή, υστερεί στο θέμα της εμπειρίας. Ναι. Αλλά ο Πέργκας πλέον έχει καμιά 150 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Ο Λιμνιός και ο Ζαμπά έχουν ένα σχεδόν μια μόνιμη συμμετοχή είτε από τον πάγκο είτε από την αρχή. Ο Ακπόμ είναι αυτός που παρότι δείχνει πολύ καλά στοιχεία δεν μπορείς να πεις ότι έχει πολλές παραστάσεις, αλλά μπορεί να δούμε αυτή την τετράδα αύριο. Ναι, πολύ που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εντάξει. Στην άμυνα αλλάζεις κάτι? Γιατί έχω να αλλάξω? Στα μπακ, ας πούμε Γιαννούλη βάζεις? Ναι, Γιαννούλη βάζω θες του Βιερίνια για να τον ξεκουράσω. Ναι. Ναι, είναι ευκαιρία το αυριανό. Γιατί μετά, άμα σκέφτεσαι ότι ακολουθεί ΑΕΚ Ολυμπιακός και το κύπελλο είναι διάμεσα, πιο δύσκολα μάτς για να τον βάλεις, δηλαδή, τον Γιαννούλη. Εντάξει, και με βάση όμως την ιδιοσυγκρασία του Λουτσέσκου, δεν νομίζω να περιμένουμε πολλές αλλαγές. Κοίτα, το λογικό είναι να πας με μια ενδεκάδα Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλη για μένα. Μίσιτς, Μαουρίτσιο. Ναι. Έτσι Πέρκα, Ζαμπάλι, Μιού και Ακπομ. Ο Ακπομ δεν έχει ανάγκη, νέο παιδί είναι. Ναι, αυτό νομίζω ότι θα δούμε κιόλας. Στα ντουζένια του, από δυνάμεις, δόξα τω Θεώ, έχει μπόλικες. Ναι, το ότι είναι λογικό αυτό που λέω δεν σημαίνει να το δούμε. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε κανονικά την τετράδα. Να δούμε καν κατουρί για την ισορροπία μέσα στην ομάδα. Ναι, με Μαωρίσιο μαζί, ναι. Εντάξει, και αυτό είναι φυσιολογικό. Αν καθαρίσει το παιχνίδι, να μπει ο Μίσης, ξέρω εγώ, στο 60, στη θέση του Μαωρίσιο που δεν είναι να παίζει Τετάρτη Κυριακή. Με τίποτα. Τώρα τον έβγαλε το Μαωρίσιο. Ναι, προχθές τον έβγαλε. Λογικό. Είναι αυτός με τις λιγότερες δυνάμεις, τέλος πάντων. Ο Μπίσεσβα σίγουρα θέλει ανάσεις, ο Πέρκα σίγουρα θέλει ρυθμό. Γενικά, αύριο είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει και να δει κάποια πράγματα ο Λουτσέσκου. Τα Γιάννενα πήραν μια ανάσα με την νίκη με τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Κυριακή, το Σάββατο μάλλον, Σάββατο ήταν. Νομίζω ότι και τα Γιάννενα δεν περιμένουν πολλά από αυτό το παιχνίδι. Δεν περιμένουν εδώ να κάνουν διαφορά. Δες λίγο ρεπορτάζ Ιωάννινων. Ο Κλάου σίγουρα είναι εκτός. Ναι, έχει δηλωθεί. Έχει δηλωθεί. Θα δούμε τι και πώς. Πάντως μια αγωνιστική που δεν έχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πανιώνιος, Θεάς Τρίπολης, Λαμία, Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΚ Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Παζιάννινα, Πανετολικός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Λάρισα με Κομίνη αφεντικό της αναμέτρησης, Όφη Ατρόμητος και Ξάνθη Άρης. Τη Σούπερ Λίγκα, τώρα μπε στα νέα, βγήκε το πρόγραμμα. Εκεί ήσουν, από 21η μέχρι 30η που το περιμέναμε. Λοιπόν, 21η. Δευτέρα, Απόλλωνος Σμύρνης ΠΑΟΚ στις 7, 18 Φεβρουαρίου. Κυριακή. Δηλώθηκε με Γιάννη. Ναι, τώρα όπως και ο Σάχοφ. Άρα είναι. Αυτό άρα αύριο πάει για νωρίς. Πω, πολύ φίλε. Λες να. Στο θα πιστεύω ότι είναι χαρτάκι. Όχι, το περιμέναμε από χθες για τον Βιερίνια και πραγματικά τώρα ήρθε η ενημέρωση ότι δηλώθηκε για. Λογικό. Λογικό. Με βάση την επόμενη τετράδα αγώνων. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 7.30 πάω Κάρης στην Τούμπα. Τι ώρα? 7.30. Κυριακή. Κυριακή. Ναι. 23η αγωνιστική Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Κυριακή γι' αυτό. Κυριακή γι' αυτό. 7, Κυριακή 10. Κάτσε λίγο να σκεφτούμε τις πτήσεις που προλαβαίνουμε, να γυρίσουμε, να κάνουμε. Το 7 χρωμόσησε. 7, okay, είναι. Με 9, 10, με το 11 και μισή. Εντάξει. Προλαβαίνουμε. Κυριακή 10 Μαρτίου. Πάω Ατρόμητος Αθηνών. Στις 5 και τάρτη. Ναι. Σάββατο έχουμε τίποτα? Σάββατο. Σάββατο, ναι. Σάββατο 16 Μαρτίου Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 7. Θα πάμε τριήμερο στο Αθήνα. Τριήμερο δεν ξέρω, αλλά διήμερο. Ναι. Κυριακή 31 Μαρτίου Ξάνθη ΠΑΟΚ στις 7 στα Πηγάδια. Κυριακή 7 Απριλίου ΠΑΟΚ Λαμία στις 7.30 πάλι. Θα μας βάλουν κάποια παιχνίδι νωρίς. Κυριακή 14 Απριλίου στις 7 Λάρισα ΠΑΟΚ. Γιατί τι γνωρίζετε, καλύτερα να τα αργά. Κυριακή 21 Απριλίου στις 7 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα. Και τελευταία αγωνιστική Κυριακή 5 Μαΐου ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΟΚ στις 7. Οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές
για την περιβόητη αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Όλα τα μάτς ξεκινάνε στις 7 ημέρα Κυριακή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Κυριακή ως επιτοπλίστων, ένα μάτς. Ένα Σάββατο έχει. Ένα Δευτέρα, το Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7. Και Σάββατο. Και ένα Σάββατο, το μάτς του Αγρινίου. Έτσι έχει το πρόγραμμα μέχρι την 30η αγωνιστική. Εντάξει, νωρίς πώς θα προγραμματίσεις Σταύρο τις πτήσεις αυτά. Σίγουρα θα αλλάξουν Σταύρο 2-3 μάτς, μην ανησυχείς. Προγραμμάτισε εσύ τα ταξίδια σου. Ναι, και μετά πλέον διπλασιαστήκε. Να το έχεις αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Για να δούμε τι γίνεται. Ωραία, λοιπόν, τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου που λέγανε οι προγονείς μας. Ο Βιερίνια εκτός για την αυριανή αναμέτρηση της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννινα, γιατί μετά ακολουθά Ολυμπιακός, είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός και Άρης. Ναι. Είχε συμπληρώσει 4 κίτρινες κάρτες, έπρεπε να χάσει ένα μάτς. Αυτό που Βιερίνια συμπληρώνει 4 κίτρινες κάρτες. Ναι, γιατί η προχθεσινή, ας πούμε, που σαν αρχηγός πάει και μιλάς διευθύντης, του βγάζει κατευθείαν την κίτρινη. Ο τρικαρινός Σταρ που δίνεται το πέραντι του Σάχοφ στο 0-0. Χαίρο πολύ. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη κάρτα του αγώνα. Του αγώνα, πρώτη κάρτα. Δηλαδή έχουν γίνει και έχουν γίνει. Και έπρεπε να τη φάει. Πλωτσιέ σε αστραγάλου, σε καλάμια, μόνο στο πρόσωπο δεν είδαμε. Δεν κόβει ούτε με βαρέα αυτό ο Γρατσάνης. Και η πρώτη κάρτα είναι στο Βιερίνια. Ο Γρατσάνης. Που σε μια αγωνιστική που γίναν όργια, του ΠΑΟΚ περνάνε στον Τούκου γιατί κέρδισε 4-0. Ναι, ας ανάψει κανένα κεράκι ο Γρατσάνης. Ναι, πρόσεξε με όμως. Εδώ μιλάμε ότι είναι και οι δύο φάσεις μας και οι τρεις φάσεις. Δηλαδή, το πέναλτι στο Σάχοφ στο 0-0. Ναι. Το φσέ του Ζαμπά στο 0-0. Ναι. Η σκαριά του Νάστου στον Πίσεσβαρ που είναι απευθείας κόκκινη, ναι, στο 1-0. Και οι τρεις φάσεις είναι εδώ το παιχνίδι είναι αυτό. Και υπάρχει και σκαριά στον Πίσεσβαρ. Εκεί στα πλάγια. Στον Ζαμπά, συγγνώμη. Γρατσάνης. Τα γράφαμε και πριν το παιχνίδι. Διαιτητής περιορισμένων ικανοτήτων. Στο να το πούμε ευγενικά. Όφι, είχε βγάλει στον Όφη, κάτσε δες, πήγαινε. Αρχές ήταν, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, κάπου εκεί. Δες πότε ήταν. Ωραία, δες τις κάρτες, πόσες κάρτες έχει βγάλει ο Γρατσάνης. Ποιο παιχνίδι είπε στο Όφη. Πανετολικός Όφη. Πανετολικός Όφη, ναι, δεύτερη αγωνιστική. Πάτα. Λοιπόν. Και μέτρα κάρτες. Έχουμε και λέμε Όφη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 κάρτες στον Όφη, 3, 5 και 5, 12 κάρτες έβγαλε στο Πανετολικό Όφη. 8 πρέπει να είναι το Όφη. 3, 5, 7, 8, ναι. 8. Και 5 στον. 13 κάρτες έβγαλε στο Πανετολικό Όφη. Ευάγγελος Γρατσάνης. Ναι. Το βλέπα και λέω αυτός είναι καρτάκες. Και ξαφνικά προχθές το ξέχασε. Το ξέχασε να είναι καρτάκες. Έδινε κάτι πλεονεκτήματα εκεί, ναι, πέρα προχθές. Όλος έσπαγε το πόδι. Και εκεί που δεν έπρεπε, εκεί έδωσε το πλεονέκτημα. Εντάξει, ναι. Χθες άκουγα, διάβαζα τον Αλέξη Κούγια ότι μπορεί να προφυλάξει ο Ιλάρισα τον Ντέλετιτς. Διάβασα το SDN. Λέει ποινικέ διώξει και το ξενονομό του Τζίλου. Ονόματα. Εγώ να διαβάσω Σταύρο, αλλά. Ναι, κάτι είναι πιο χειροπιαστό περιμένουμε εδώ και ένα μήνα. Ναι. Η εισαγγελία πλημμυρωτικών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο ξυλοδαρμό του Θανάση Τζίλου. Στις 19 Φεβρουαρίου αυτή η υπόθεση. Καβατζάραμε το μήνα και πάμε σιγά σιγά στο δίμηνο. Λοιπόν, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράσεις εδώ και μέρες. Στην τελική ευθεία η εξυχνία της υπόθεσης. Οργανωμένος οπαδός της ΠΑΕ Super League με τα αρχικά Δέλτα Μη που μαζί με άλλα δύο άτομα ανήκησαν το Λευκό Πόλο φέρεται να συνδέεται με 4 άτομα περιβάλλοντος ιδιοκτήτη ΠΑΕ, έναν εκ των αντιπροέδρων, έναν συνοδό του Προέδρου, έναν επώνυμο οργανωμένο οπαδό και έναν εξοδικητικό παράγοντα. Που παίζει λίρα. Δεν ξέρω. Δεν το Μπουζούκι, το. Όχι. Μπουζούκι. Λίρα, λίρα. Νταούλο. Κριτική. Νταούλο. Είναι τον Παούλο και τον Ταούλη. Νταούλο. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο πολιτών. Μπλα 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 μπλα. Νταούλο. Έχεις πει Σταύρο και έχεις πιάσει τώρα. Και ο εισαγγελέας Λάρισας Απ Τζαμαλής διέταξε την διενέργεια κύριας ανάκρισης. Και περιμένουμε ενδεχομένως και ανακοινώσεις. Σε κανένα μήνα, δίμηνο.
Όταν βγει η Νέα Δημοκρατία, αν θα βγει. Όταν θα πάνε να. Κυρία μου στο παζάρι. Για απολογία θα φανεί ποιοι είναι. Είσαι σίγουρος ότι θα φανεί ποιοι είναι. Πότε παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Μετά είναι η υπόθεση. Την άλλη Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ναι. Άσχετο το όνομα. Ναι. Σου έρθει τώρα στο μυαλό. Κάπου, ημερολογιακά. Κάπου... Λογικό μέσα στο μυαλό σου να υπάρχει το μάτι. Να φτιάξω το πρόγραμμα. Να φτιάξω το πρόγραμμα. Ημερολογιακά. Καθαρά. Ναι, καθαρά. Δηλαδή 8 παίζουμε, 10 παίζουμε με τον Ολυμπιακό. 10, ναι. 19 είναι η κλήση σε απολογία. Στο ξέχασα τη διάβαση πριν από ένα δευτερόλεπτο. 19 Δεκεμβρίου ήταν η εξοδαρμός. Δεν υπάρχει σταύρο ημερομηνία. Είναι φλού. Ναι. Φλού. Ήταν 19 Δεκεμβρίου το εξοδαρμός. Άρα μπορεί να γίνει και 9 Φεβρουαρίου. Μια μέρα πριν το πάω Ολυμπιακό. Θα σου πω εγώ μπορεί να γίνει όμως και 20 Δεκεμβρίου. Του 2019. 18-19. Λίγο πριν το 20. Μπορεί να γίνει και το 25. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την όλη ιστορία. Δεν ξέρω τι λένε οι ειδικές πληροφορίες ή το δικό σου ένστικτο. Το αίσθηκτο μου λέει ότι δεν πάνε την πηδήξουν, ρε φίλε, γιατί πήγανε πρωί-πρωί και φάνηκε τα μάξι τους. Τώρα από εκεί και πέρα, αν την πηδήξουν και σε αυτό. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Πραγματικά και εμείς τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να τα πούμε, ξέρω εγώ, σχολή μπαζούκας. Ναι, μετά από. Πώς να μάθετε το παιδί σας να χρησιμοποιεί αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει, άμα το κάνουν και αυτό, ας το κλείσουμε τα μαγαζάκια. Έχουν γίνει άλλα κι άλλα, Σταύρο. Και ναι, αλλά και άλλα δεν γίνανε μέρα μεσημέρι. Με να του πιάνει κάμερα 500 χιλιόμετρα. Στέργιο. Να ξέρουν από πού είναι. Δηλαδή ξέρουν ποιο άναψε τσιγάρο στο 54ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Ξέρουν. Στο σεξ shop τι κάνανε. Στο σεξ shop τη μάρκα Στραπών αγοράσανε. Ωραία. Το Adidas, το γνωστό, το αθλητικό. Εντάξει. Δηλαδή είπαμε. Είπαμε. Ναι, δεν μπορεί να ξεφύγει από κάπου. Η λογική λέει. Πώς δηλαδή το θάψεις αυτό το πράγμα, τι θα κάνεις. Εκτός αν έχουμε λογικές άλλων υποθέσεων που εξαφανίζονταν οι πρωταγωνιστές. Ναι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Η θεά τύχη δεν ξέρει τι σου επιφυλάσσει. Μπορεί εκεί που πας, ξέρω εγώ, να πέσει μία σφαίρα στο κεφάλι σου. Συμβαίνει. Ή εκεί που περπατάς, όπως έγινε στην υπόθεση του Νουρουάν. Άλλη υπόθεση κι αυτή. Ναι. Εκεί λοιπόν που περπατάς στο πεζοδρόμιο ή κάπου αλλού τέλος πάντων, να μπλεχτεί το κεφάλι σου σε μια θηλιά. Άκου να δεις, ναι, ναι, ναι. Να πάει να ξεφύγεις και να μείνεις πάνω στον αέρα. Αυτό ακριβώς. Επειδή πολλά συμβαίνουν λοιπόν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να φας κάτι το οποίο έχει χαλάσει. Και έχει λίγο άνθρακα μέσα να χωρίσει. Έπεσε λίγο. Και λίγο ποντικό φάρμακο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αν η ελληνική αστυνομία και η ελληνική πολιτεία αποδέχονται ότι μπορεί να μην υπάρχει υπόθεση σε αυτή την υπόθεση. Πραγματικά είναι για να του φτύνει τη μάπα. Προχωράει αυτού. Όχι, είναι αυτό που λες. Μετά μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Με αυτό ακριβώς. Σου λέει να γλιτώσω κάπως. Ναι. Οι άλλοι το κάνανε μέρα, πρωί. Ναι. Η ιστορία. Μου απογευματάκι. Ναι, μπράβο. Λιγότερες πιθανότητες έχω. Η ιστορία μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μεγάλες υποθέσεις που σχετίζονται με το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχουν εξκνιαστεί. Δηλαδή και δεν έχουν τελειώσει. Το Κοριόπολος βγήκε, έσκασε το 2011, τελείωσε το 2019, αθώθηκαν όλοι, 30 άτομα παραγράφηκε. Κάποιοι καταδικάστηκαν. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή ντρέπονται και όλους που καταδικάστηκαν. Δηλαδή άμα ένα καταδικαστό, βάλαμε και 5 μέρες μέσα. Μετά από 8 χρόνια το Κοριόπολης. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έσκασε η μεγάλη υπόθεση με το πόρισμα του Κορέα για την εγκληματική οργάνωση του ποδόσφαιρο. Έχεις κανένα νέο, Σταύρο? Έχω, πώς δεν έχω. Προχωράει υπόθεση, τι γίνεται? Έγινε Βόρειος Κορέα. Έγινε Βόρειο, ναι. Πτέσμα τώρα, εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο δεν έχει. Εγκληματική. Εγκληματική είπα. Επαγγελματική. Θα ακούσουμε το βίντεο. Λοιπόν, να μπει το VAR. Να σταματάει και να βλέπουμε το VAR. Ποια άλλη υπόθεση? Το Νουρουάν είχε μια σχέση με το ποδόσφαιρο, μια ψηλή, δεν είχε. Και παίζει με την κοινωνία. Τι γίνεται εκεί? Και το πρόβλημα ποιο ήταν? 2 τόνοι και 8 τόνοι μαρμαρόσκονοι. Τι δίνεται, παιδιά, το 10%, το 15%. Ναι, θα πιστεύουν οι άνθρωποι. Τώρα όμως υπάρχουν από παντού στοιχεία. Δηλαδή, τι μπορεί να γλιτώσει? Τι μπορεί, ρε, σου λέω τώρα χέρι-χέρι πήγανε με την αστυνομία στην Αθήνα. Δηλαδή, κάμερα εδώ, κάμερα εκεί, κάμερα παραπέρα. Ναι. Υπάρχουν από παντού. Ναι, τι να κάνουμε? Ξέρουν κάθε τώρα τους κίνηση, ποιοι είναι, τι είναι. Και σου λέω, άντε, ο μόνος τρόπος να μην προχωρήσει είναι αυτό που σου λέω. Ναι. Ατυχία. Μας έτυχε κι αυτό. Έτυχε κι αυτό. Τι άλλο να γίνει, δηλαδή. Δηλαδή, μου λες τώρα να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τα τρία παιδιά που πήγανε, το μαύρο σύννεφο από πάνω τους.
Το μαύρο είναι από πάνω τους, αυτοί που συνδέονται στις τηλεφωνικές συνομιλίες και αυτοί να είναι έτσι. Δηλαδή να ξεκλειδιστεί. Χρειαστούν καμιά 30 και αυτοί με κάνουν τάφο. Και αυτοί με κάνουν τάφο. Βάλε 5-6. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γλιτώσουν από αυτήν την ιστορία. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει και η πολιτική στη μέση. Ναι. Δηλαδή η πολιτική, η κυβέρνηση θα είναι τόσο κότες που δεν θα το βγάλουν παρότι τρώνε κυνήγι. Ένα ενδεχόμενο. Ωραία. Που θα προσπαθήσουν να κερδίσουν κάτι από αυτό και όχι να στείλουν τον άλλο να αντίο. Ναι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που είναι και πολιτικά. Εντάξει, και επειδή πάντα σε αυτό το επίπεδο υπάρχει συνδιαλλαγή, ακόμη και στους ισχυρότερους εχθρούς, εκείνο είναι το κομμάτι που φοβάμαι. Αλλά αν η κυβέρνηση είναι τόσο κότες... Τι να πεις μετά. Μετά τι να πεις. Mm. Μετά θα βγει ο άλλος με 40%, ο Τέλειο Χρυσός, και θα έχει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρότι και αυτός είναι, μιλάμε τώρα, γελάνε και οι προβοσκίδες. Ο οποίος δεν γνωρίζει ανθρώπους που είναι κουμπάροι, ναι, της αδερφής του. Ναι, δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει, δηλαδή. Δεν γνωρίζει. Δεν το ξέρω. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο σόι. Πώς τον είπατε? Μεγάλο σόι. Φοβερά λοιπόν, πράγματα, παιδιά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Αφού πούμε ότι μαζί μας είναι ένα δωμό. Αν θέλεις η κουζίνα σου να εντυπωσιάσει αλλά να γίνει και πολύ πιο λειτουργική, τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς ανθρώπους στον δωμό που ξέρουν πραγματικά να σας τα κάνουν όλα όπως ακριβώς πρέπει. Τα γραφεία τους θυμίζουμε είναι καλαμαριά πλέον. Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Τηλέφωνο 23-12-41-508 για να πάρετε να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Και φυσικά μπαίνετε στο nadompavlanakinis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανάλογες ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μαζί μας είναι και Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Η Στίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, τένις, τα πάντα. Για να μπεις και πολύ εύκολα να παίξεις και να κερδίσεις. Είπαμε, έχει σήμερα Premier League. Τι επιλέγεις, Σταύρολε? Στέργιο. Όχι τότε που παίζει αύριο, νομίζω. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Να αφήνει την άκρη. Τέλος. Άσε το συνέστημα στην άκρη, Στέργιο. United, άσο και over. Over 2,5. Ή over 2,5 μόνο τη Manchester. Ναι. Μάλιστα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 8 νίκες σε 8 παιχνίδια. Ναι. Με τριάρες, με τεσσάρες, με πεντάρες. Και όπως όλα δείχνουν, ο Νορβηγός, ο Solskjaer, θα παραμείνει στο τιμόνι της Manchester. Αυτό αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην Αγγλία και δικαιολογημένα. Και υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, επίσης από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, πάρα πολύ εύκολα, μεγάλες συγκινήσεις, πάρα πολύ μεγάλα jackpot και την ευκαιρία να κερδίσετε τεράστια κέρδη 24 ώρες στο 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Το online καζίνο της Στίχημαν είναι στη διάθεσή σας όπου και να βρίσκεστε, μόνο σε μια παρέα, σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το ραντεβού με τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, αυτή τη βδομάδα δηλαδή, δύο επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Άλλες 6 παιδιά απομένουν συνολικά, που ήδη αρχίζει το θέατρο Βεργίνα να γεμίζει για όλες τις παραστάσεις. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τρίτη μεγάλη παράταση. Εισιτήρια ticketservice.gr, στα καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, τηλεφωνικά στο 217-234-56. Και 7. Θυμίζω ότι είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία. Αν θέλετε απλά να πάτε στο θέατρο Βεργίνα για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107,4. Είχαμε στα ψηλά, στις μικρές ειδήσεις, την ανακοίνωση της απόκτησης του δανεισμού, μάλλον, του Ήλια Μαρκόφσκι από τον ΑΟ Τρικάλων. Σας είχε ενημερώσει του ΠΑΟ 24 εδώ και αρκετές μέρες για τον νεαρό Ουκρανό. Είχαμε ένα δημοσίευμα ότι ο ΠΑΟ έχει κινηθεί για την απόκτηση του Άλεξ Φερνάντες. Δημοσίευμα της ΣΑΣ χθεσινό, 26χρονος
πολύ καλός αναμφίβολα κεντρικός χαφ της Κάντιθ. Για 1,5 εκατομμύριο ευρώ πρόταση κάνουν λόγο οι Ισπανοί για ένα παίκτη που είχε ρήτρα 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο με την Κάντιθ μέχρι το 2022. Όλα αυτά πριν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον Μίσιτς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πάλι, αν δεν κάνω λάθος δημοσίευμα δηλαδή, που μιλάει για play-off την επόμενη χρονιά και ότι αυτό προβλέπεται στην συμφωνία της ΕΡΤ με τις 7 ομάδες που ναι, σωστό. Έχουν τα δικαιώματα τους εκεί. Και αν δεν υπάρχουν play-off, ναι. Αναφέρει η συμφωνία της ΕΡΤ με τις 7 ομάδες, θα γίνει από την αρχή επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. Ναι, το μεταξύ, από την άλλη, αυτό δεν ήταν ανοιχτό. Το θεωρούσαμε σίγουρο δηλαδή. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Τώρα όμως μέσα από αυτή τη συμφωνία φαίνεται ότι προβλέπεται ότι θα γίνει έτσι. Δηλαδή θα υπάρχουν κανονικά play-off του χρόνου. Θα έχουμε πάλι ένα καλοκαίρι με προτάσεις, ψηφοφορίες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα συζητιέται το ένα, το άλλο. Το μπάχαλο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Play-off όμως που θα περιλαμβάνουν μέσα και τον πρώτο, έτσι. Ναι, μην χάσουμε. Όχι όπως ήταν τα προηγούμενα. Ναι. Από δεύτερη θέση και κάτω. Απλά για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε εβδομάδα να αλλάζει κάτι με διάφορες προτάσεις, συμφωνίες που έχουν γίνει, συμφωνίες που φαίνεται να μην τηρούνται μετά, νέες συνεδριάσεις. Τώρα γίνεται λόγος για μια συμφωνία με τις 7 ομάδες. Υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ προημερών για πρωτάθλημα 14 ομάδων με 2 γύρους και έναν γύρος μπόνους. Ναι. Το διαβάζαμε και αυτό. Ο οποίος μάλιστα είναι η πρόταση της ΑΕΚ να γίνεται ανάμεσα στους 2 γύρους. Σε ποιο διάστημα, ας πούμε. Δηλαδή να τελειώνει ο πρώτος γύρος, ναι. 13 αγωνιστικές, να γίνεται ο γύρος μπόνους. Και μετά ο δεύτερος γύρος. Δεκέμβριο-Ιανουάριο και να γίνεται ο δεύτερος γύρος. Ναι. Φοβερή πρόταση. Υπάρχουν 2 δεδομένα. Από τη μία να υπάρχουν 14 ομάδες και να γίνουν play-off. Και από την άλλη να δούμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρω, πλέον σε όλες νομίζω τις χώρες του κόσμου τα play-off έχουν απομακρυνθεί. Ελάχιστες χώρες είναι. Ναι, πλέον δεν τα συναντάμε πουθενά σε μεγάλα πρωταθλήματα σίγουρα. Που έτσι κι αλλιώς δεν τα είχαμε ούτε πριν. Αλλά. Εντάξει, στο παρελθόν είχε η Ολλανδία, ας πούμε. Ναι. Τα σταμάτησε κι αυτή. Είχε σε αρκετές χώρες, αλλά μία προς μία άρχισε να τα καταλείπει. Ναι. Εμείς εδώ μάλλον θα τα επαναφέρουμε. Το φανεί, ναι. Και πάλι θα έχουμε κουβέντα, αν θα είναι μέσα πρωταθλητής, με τι βαθμούς θα μπαίνουν οι ομάδες μέσα. Θα μπαίνουν με τους βαθμούς που πήγανε στην κανονική διάρκεια ή θα έχουμε συν 10 δια 2 και μπόνους 5 βαθμούς για τον πρώτο και θα έχουμε πάλι κομπιουτεράκια. Ναι. Εντάξει, για μένα είναι αστεία πράγματα να αλλάζει χρόνο παρά χρόνο το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, του κυπέλου. Δείχνει μια μη σοβαρότητα το όλο θέμα. Θα το παρακολουθούμε. Μα το θέμα είναι ότι το να δημιουργηθεί, ας πούμε, η Super League 2 παραμένει ακόμα στον αέρα. Είναι εκκρεμότητα ουσιαστικά. Και από την άλλη γίνεται λόγος για σύμβαση της ΕΡΤ με τις 7 ομάδες της Super League που προβλέπει δημιουργία Super League 2 αλλά και μιλάει και για τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι αντικρουόμενα αυτά τα πράγματα. Εγώ ξαναλέω, το να αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος κάθε 2 χρόνια στο δικό μου μυαλό είναι για γέλια. Εντάξει, αν οι ομάδες είναι αυτές που πρέπει να είναι, όταν δεν πρέπει να είναι αυτές. Δηλαδή, δεν σηκώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο 16 ομάδες. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Ας γίνουν 12. Ωραία. Και play-off, play-out. Αυτομάτως το τηλεοπτικό προϊόν είναι πάνω. Γιατί αυξάνονται τα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Να σου πω κάτι όμως, μην έρθει μετά από ένα χρόνο ή δύο κάποιος άλλος υφυπουργός και πει: εγώ θέλω 18 ομάδες. Και ξανά από την αρχή. Κάποια στιγμή πρέπει δεν αυτό το πράγμα να σταθεροποιηθεί. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, αγόρι μου. Θέμα ΕΠΟ είναι. Και οι Super League. Ναι, οποιονδήποτε θέμα και να είναι, κάποια στιγμή, Σταύρο, πρέπει να σταθεροποιηθεί ένα πρωτάθλημα με συγκεκριμένους όρους. Και ένα κύπελο. Δεν γίνεται χρονιά παρά χρονιά να έχουμε αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και κάθε Μάιο να έχουμε από τη Β' Εθνική, όχι να ανέβουν και η δεύτερη και η τρίτη και δώσε επιτροπές. Αυτό γίνεται, σου λέω, γιατί δεν έχουν αποφασίσει τι είναι εμπορικό. Μπλέκονται όλοι γύρω από το μικρό κοσμό τους. Εδώ πρέπει να επικρατήσει κεντρική ιδέα.
Και το κοινό καλό βασικά. Που θα αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα. Αυτό. Αντίθεση όλα αυτή είναι η εξέλιξη σημερινή, η αποκάλυψη ουσιαστικά. Το διαβάζαμε μέσα από το SDNA. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Γιατί το περιμένουμε. Για το κομμάτι της ΕΡΤ, λες. Ναι. Ναι. Η ΕΡΤ σου λέει ότι ο Βασιλιάδης θέλει να μειώσει τις ομάδες. Ναι. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πολλά του χωσούρι, αλλά στο συγκεκριμένο έχει δίκιο. Πώς θα πιέσει αλλιώς τις ομάδες να κάνουν το αυτονόητο, αν δεν εντάξει το οικονομικό σκέλος στο αυτονόητο. Αφού αυτοί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Αυτοί σκέφτονται μόνο το πώς θα έχουν 5 ευρώ αύριο. Όχι 25 μεθαύριο. Απλά το περίεργο είναι το φαίνεται ο καθένας να συμφωνεί γύρω από αυτό που τον συμφέρει κάπως. Ναι, εδώ όμως μιλάμε για μια κατάσταση. Λογικό είναι ο Λεβαδιακός να μην θέλει να μείνουν 12 ομάδες για να πέσει. Ναι, εντάξει, οκ. Ωραία. Λογικό είναι κάποιες άλλες ομάδες να αγχώνονται γιατί τώρα θεωρούνται καβατζωμένες, αλλά. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Συνέχεια, ναι. Από την άλλη όμως θέλουν να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους συνεχώς. Δεν πάει έτσι, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Προφανώς δεν βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Στέλιο, κοίτα να δεις τώρα, δεν βγαίνουν με ένα τηλεοπτικό και μια μισή χορηγία τώρα. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης είναι 300.000 το χρόνο, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Τα ξενοδοχεία. Να δεις σου λέω για πράγματα τώρα. Καθημερινά. Που είναι ποσά όμως. Ξέρω εγώ, το κόστος των υπαλλήλων των γραφείων. Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια. Είναι γενικά βιωσιμότητα βασικά των ομάδων. Είναι χιλιάδες πράγματα ακόμα που πληρώνεις. Δηλαδή, τι κάνω να δώσω η Ακαδημία. Η ΚΑΠΑ 19 πηγαίνει ταξίδια κανονικά όπως είπε η ομάδα. Η ΚΑΠΑ 17 και αυτή έχει υποχρεώσεις. Και η ΚΑΠΑ 15 επίσης. Ναι, η ΚΑΠΑ 15 επίσης. Δηλαδή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα και πληρώνω 20 συμβόλαια και πήγε η χρονιά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή τώρα ομάδες που παίρνουν 2 εκατομμύρια τηλεοπτικό. Τα 2 εκατομμύρια μπορεί να τελειώσουν, φίλε, το Νοέμβριο. Όσο φθηνό μπάτζετ και να έχουν. Τέλος πάντων. Καταλήγουμε, δηλαδή, Σταύρο, στο καταλήγουμε ότι είναι παθμόβραχοι παράγοντες. Εκεί καταλήγουμε. Ότι είναι τσικιρικιτζίδες και μπακάλιδες και μίζεροι. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι να λέμε. Να καθίσουν. Να δώσουν. Δεν το μπορείς, project... Μόνο με εκβιασμό μπορεί να τους κάνεις. Αυτό που κάνουν οι βασιλιάδες, μόνο έτσι μπορούν να κάνουν δουλειά. Μόνο έτσι. Να εξαρτώνται από κάποιον που θέλει το αυτονόητο. Και ούτε γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζει ο νόμος για την αδειοδότηση, ο νόμος για το ένα, δεν γίνεται να αλλάζουν. Αυτό έχει να κάνει με τη Λίγκα. Η Λίγκα τα αποφασίζει. Γι' αυτό σου λέει παράδοση. Κάθε Μάιο η ίδια ξεφτύλα. Ωραία, ο Παναθηναϊκός πέρσι την γλίτωσε. Ωραία, γιατί. Γιατί του έβαλε να ψηφίζουν μέχρι να ματώσουν. Ναι, ένα είναι. Τρεις μήνες ψηφίζανε. Ναι, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι πατήσανε στην εμπορικότητα του προϊόντος. Την οποία εμπορικότητα του προϊόντος οι ίδιοι έχουν ισοπεδώσει. Ναι, ο Έλληνας ποδοσφαιρικός παράγοντας είναι ό,τι πιο αστείο υπάρχει επιχειρηματικά στον πλανήτη. Δηλαδή, σωμαλός τουριστικός πράκτορας είναι πιο. Με εξειδίκευση στην πειρατεία, είναι πιο σοβαρός. Από Έλληνα παράγοντα ποδοσφαίρου. Έχει ένα πλάνο, ρε φίλος, ο πειρατής. Ξέρει πού θα πού θα χτυπήσει, πότε, ναι. Τι θα πάρει από το κάθε ναι, προσδοκόμενο πού... κέρδος. Ναι. Τα πάντα ξέρει. Δεν πάει να πάρει το ψαροκάικο. Πάει, χτυπάει την Πολυεθνική. Δεν θα πάρει Όμηρο τον Κώστα τον Μπακάλι. Θα πάρει τον ξάδελφο του πρέσβη, τον αδερφό. Έχει ήδη κάνει έρευνα ο Μαλός. Αυτός τι έχει από πίσω. Ναι, ξεκάθαρα. Τι περιουσία έχει, ποιος θα εκβιάσω γιατί είναι φίλος του. Ναι. Τι θα ζητήσω, να μπορώ να το πάρω. Θα ξεκινήσω ψηλά, αλλά να ξέρω πού θα φτάσω. Μπράβο λοιπόν στους Ομαλούς. Μπράβο στους Ομαλούς επιχειρηματίες Παύλα Πειρατές, που είναι ξεκάθαρα πιο σοβαροί από τους παράγοντες Σούπερ Λίγκας. Το που λέει Σούπερ Λίγκα ζητάει ο Ατρόμητος και καλά κάνει, νομίζω, ξένους διαιτητές με την ΑΕΚ. Όλοι ξένοι διαιτητές ζητάμε πλέον. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν μπορούμε ανοιχτά, δηλαδή θα πας να ζητήσεις ξένο διαιτητή. Και θα ξεκινήσει όλο σου συμφερτό του μικρό κόσμο των διαιτητών να λένε μας κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Καλά σε κάνει ο ΠΑΟΚ, θα πω εγώ βέβαια. Που σε κάθε αγώνα έχει και μια πέντε φάσεις. Δηλαδή βάζω 4 γκολ και πρέπει να βάλω όλα 3 και εξαιτίας του τα βάζω. Κομμένα γκολ καθαρά. Δηλαδή ο ΑΚΠΟΜ είδε πόσες φορές είδε τον επόπτη. Τρεις. Τρεις φορές. Μέχρι να πανηγυρίσει. Ναι. Ψυχολογικά στον ΑΚΠΟΜ. Δηλαδή, παίζει FIFA, είδε τη συνέντευξη που έδωσε χθες. Συνανάκλου, ναι. Παίζει FIFA, βάζει γκολ και κοιτάει η πλεξία.
Κανονικά ψυχολογικά. Ναι. Ο ατρόμητος λοιπόν φυσιολογικά όταν βλέπει ότι ο Κομίνης στο Λαμία ατρόμητος έπαιξε Λαμία για την ΑΕΚ. Αυτό βλέπει ο ατρόμητος. Εντάξει. Και σου λέει, απέξω εγώ τώρα με την ΑΕΚ και αν μου βάζεις Έλληνα διαιτητή στο κύπελο. Τι λες ρε. Ξένο διαιτητή. Ο Τζον Άβενιου. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Τσαχρίσκι, ο Πολωνός. Δεν με απασχολεί. Καλός διαιτητής. Καλός διαιτητής. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Εγώ αφιβάλλω αν κάνουν δεκτό το αίτημα του ατρόμητου. Θα βρουν πάλι και μια αηδία να πούνε. Ο Περέιρα είναι ότι πιο ημετικό έχω δει σε παράγοντα εγώ. Γιατί. Κάνει ο Κομίνης ό,τι κάνει. Πέρσι. Κρίνει ένα πρωτάθλημα, ρε φίλε. Με μια λάθος απόφαση. Κρίνει ένα πρωτάθλημα. Τον βάζει στους πίνακες. Του δίνει συνεχώς ορισμούς. Κάνει όργια. Στο Ξάνθη Πανιώνιος. Εγώ ήθελα να μπω στην τηλεόραση. Ναι. Ανάγκασε τον Παπαδημητρίου και πήγε του είπε τι κάνεις, ρε κόρη μου. Την Ελλάδα πήγες να χωρίσεις τα δύο. Και το έγραψε στο φίλο αγώνα. Τιμωρεί ο Παπαδημητρίου. Εντάξει. Πάει προχθές, διαμορφώνει αποτέλεσμα ήτανε... και τον βάζει ο παράγοντας αυτός ο αστείος, ο Πορτογάλος, τον βάζει καπάκι ορισμό. Και τι κάνει αυτός τώρα. Αυτός με την πολιτική που είχε απέναντι στον Κομίνη στέλνει το μήνυμα ότι όποιος έχει αμφιβολία σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ να τη δίνει κατά του ΠΑΟΚ και δεν θα έχει κανένα κόστος. Γι' αυτό είναι συχαμένη αυτή η πρακτική. Δεν μιλάμε για τον Τριτσόνη που έβαλε Λαμιώτη διαιτητή στο Λαμία τις προάλλες. Στη Λαμία. Δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση προσωπική του κ. Αλέξη Κούγια για τον Κομίνη. Μάλλον του αρέσει ο ορισμός. Δεν βλέπω κάτι. Του αρέσει ο ορισμός γιατί ο Κομίνης είναι ΑΕΚ. Αν χτυπήσει το παιχνίδι. Του αρέσει ο ορισμός. Να δεις πρώτα, του αρέσει μεθαύριο, περίμενε. Ναι, όχι. Αν χρειαστεί. Όχι. Όχι. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο παιχνίδι. Εκεί μην τον φοβάσαι τον Κομίνη. Ναι. Σε 7.30. Αύριο. Αύριο. Mm. 5 και 4 το ΠΑΟΚ, 7 η ώρα Πανετολικός Παναθηναϊκός και 7.30 Ολυμπιακός Λάρισα. Και την επόμενη αγωνιστική που θα τον βάλουνε. Επόμενη αγωνιστική... Ξαναπαίξει. Εγώ γουστάρω σε ένα ΠΑΟΚ. Αφού σε όλα παίζει. Να μην... Μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Ξένος ήταν στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κρίμα. Ξεκινάει η περίοδος που θα παίζει με ξένους διαιτητές. Και να ρωτήσω κάτι εγώ πολύ απλό. Γιατί να έχω ξένο διαιτητή στο ΠΑΟΚ Άρης και να μην έχει ξένο διαιτητή το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Εξηγήστε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι, που ουσιαστικά ο Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι στο ΠΑΟΚ Άρης παίξει Έλληνας, δεν μας πειράζει. Ναι. Δεν έχει λογική. Καμία λογική δεν έχει, απλά δεν έχει λογική. Γιατί ο Ατρόμητος είναι πολύ ψηλά. 29 βαθμούς. Γιατί να μην έχει, γιατί να μην θέλει. Ξέρω ότι τι, πολύ λογικό. Μου αρέσει που ο Σιδηρόπουλος είχε πάρει σβάρνα τα μέσα και έβαζε πλάτη για τους συναδέρφους του. Και μέσα σε τρεις αγωνιστικές τα έχουν κάνει μπάχαλ όλα. Σε κάθε αγώνα σχεδόν. Τέλος πάντων. Αύριο έχει αγώνα και η ομάδα μπάσκετ στις 9 η ώρα με την Φρίμπουργκ. Η ομάδα αναχώρησε το πρωί αρχικά για Αθήνα, μετά για Γενέβη και από Γενέβη θα πάει ο δικός στην έδρα της Φρίμπουργκ. Νομίζω ότι το απόγευμα έχει και μια τελευταία προπόνηση εκεί πέρα. Και έγινε χθες και η σύσκεψη για το τελικό του κυπέλου. Α, ναι, είναι και αυτό. Τον ΠΑΟΚ προσώπησε ο Άρης Καρακούσης και πάρθηκε η απόφαση μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου. Σταύρο και αγάπη. Έχουμε πάρα πολλούς που παλεύουν να βγάλουν το Δημοτικό εδώ και αρκετές δεκαετίες τώρα. Η σωστή αυτή η προσέγγιση γιατί είναι βγαλμένη από τη ζωή. Ναι. Θα δούμε αντιδράσεις από ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα βγει και ο Νίκος Μοσχοβίτης. 13 Φεβρουαρίου παίζει Κιμ ΠΑΟΚ. Και εφόσον με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ, στις 17 Φεβρουαρίου, 4 μέρες μετά, παίζει ο τελικός. Τι οργάνωση είναι αυτή. Εμείς 3 μέρες, τελικό θα κάνουμε. Πόσο εύκολο να γίνει αυτό σε 3 μέρες όμως. Πανεύκολο, ρε. Είναι εύκολο να γίνει τρεις μέρες. Η ΕΟ ξέρει το γήπεδο. Δύο ωράκια. Τα δύο αωράκια. Τα δύο αωράκια. Αυτό είναι το κλειστό του Ηρακλείου. Εκεί θα γίνει. Μαθητές, Μαθητές. Ναι. Δημοτικού Γυμνασίου.
και νομίζω από 40 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. Πέρσι ήταν 20 ή 30. 40. Ναι, θα γίνουν 140. Ας υπάρχουν αρκετά πτυχία στους 40. Καλά, ας δούμε πρώτα το μάτς με την Κίμη. Εννοείται. Γιατί πιο κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Και βλέπουμε μετά και τον τελικό. Θα έχουμε λίγες μέρες να το συζητήσουμε. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει. Κανονικά. Αλλά ναι, βγήκε χθες αυτό. Η ΠΑΟΚ ενημέρωσε για όσα συζητήθηκαν στην πρώτη σύσκεψη. Σχετικά νωρίς. Αλλά εντάξει. Έχει νομίζω τη σημασία του. Mm-hmm. Ωραία. Είδες καθόλου στο διάλειμμα, γιατί έχω μια πληροφορία πολύ δυνατή. Ναι. Ναι. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα, μα είναι, για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μαζί μας είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται και σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε όλα τα σχέδια. Μαζί μας είναι και τα NAC Shoes, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές. Και υπάρχει κατάστημα, θυμίζουμε, και στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Αν ταξιδεύετε, είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί. Είναι πολύ καλές και οι τιμές. Θέατρο Καζίνο, θέατρο Βεργίνα Κυρίτσι Καζίνο. Συνεχίζονται για ακόμα 6 παραστάσεις οι εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Ticketservices.gr, καταστήματα public. Τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7 και στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο. Κλείστε γρήγορα και εγκαίρως στις θέσεις, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός σε κάθε παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου. Μαζί μας η Στίχημαν με εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, όλοι οι αγώνες στα μεγάλα πρωταθλήματα και live stream και 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Ό,τι απορίες έχετε, η Στίχημαν θα σας λύνει στο λεπτό, στην κυριολεξία. Και υπάρχει το online καζίνο της Στίχημαν που διεκδικείται τεράστια κέρδη σε όλα τα δημοφιλή παιχνίδια και ρουλέτα και blackjack και όλα τα παιχνίδια slots με πολύ μεγάλα jackpot. Μαζί μας είναι φυσικά το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για όσους θέλουν να γίνουν μπαρίστα ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά. Για όσους θέλουν λοιπόν να εκπαιδευτούν στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα ή επαγγελματίες bartender, παρακολουθείτε σεμινάρια στο service και στην παραγωγή του καφέ και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Data Labs και το διαβίου μάθησης Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας την δεύτερη ώρα και το Θεϊκών Ψητοπολίων, στην κυριολεξία Θεϊκές Γεύσεις, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 10, κοντά στα πανεπιστήμια, κοντά στο κέντρο και με delivery ανατολικά μέχρι την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων. Πάρα πολύ εύκολο το νούμερο, 2310-221-321 και πάρα πολύ χορταστικές μερίδες, γενικότερα όλα τα προϊόντα του Θεϊκού είναι σε extra large μέγεθος, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ, δωρεάν αληφές όλα σε ό,τι παραγγείλετε και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Ξαναλέω, 2310-221-321 από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα μπορείτε να καλείτε και να έχετε στο σπίτι σας το Θεϊκόν με τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ ΖΕΡΑ. Θυμίζω, το έλεγα και χθες, ότι όσοι έχετε κερδίσει εισιτήρια από το Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24 για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννας στην Τούμπα, τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά. Οι πιο πολλοί έχετε πάρει τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, πάρετε ένα τηλέφωνο να μάθετε πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για να πάτε αύριο στην Τούμπα, ναι, για να δείτε το ΠΑΟΚ Μπας Γιάννενα. Έχουμε τον Ραφαήλ. Λοιπόν, πάμε στο Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Τι γίνεται? Όλα καλά. Αύριο έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, παρόλο που είναι Τετάρτη. Έχουμε handball άντρες την ρεβάση του Κύπελλου Ελλάδος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Νεάπολη σε 7 και 4. Δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ μετά το 32-24 του πρώτου αγώνα, αλλά υπάρχει πίστη ότι η ομάδα θα προσπαθήσει τουλάχιστον να παλέψει το παιχνίδι και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση στον τελικό. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει θέματα?
Όχι, είναι σε καλή κατάσταση. Το έδειξε και στο μάτς με τον Άρη Νίκες το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Δεν είχε πρόβλημα. Έβγαλε ενέργεια και στην επίθεση και στην άμυνα. Ήρθε μια εύκολη νίκη. Πάντα με τον ελληνικό κορμό φυσικά που δεν θα προχωρήσουν σε αλλαγές ξένων από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ωραίο μάτς πάντως και ίσως έτσι να μετρήσει τις δυνάμεις του ο νέος ΠΑΟΚ, ας το πούμε, αφού θα είναι με ελληνική σύνδεση, απέναντι στον Ολυμπιακό και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι. Εντάξει, ναι, η διαφορά είναι μεγάλη, είναι η αλήθεια. Αλλά... Είναι αυτό που είχαμε πει για το βάθος του ΠΑΟΚ, ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες λύσεις. Αυτό. Μόνο και μόνο δηλαδή. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει ένα-δύο βήματα, δηλαδή είναι πιο μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικά στους Έλληνες παίκτες νομίζω ότι είναι στα ίδια περίπου. Εντάξει, οι δύο ομάδες. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ο κόσμος θα είναι εκεί. Τώρα, αν πάει το μάτς καλά και πάρει ο ΠΑΟΚ μια διαφορά 3-4 πόντων, ίσως υπάρχει και ελπίδα για την ανατροπή. Αλλά εξ αρχής τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε και το παιχνίδι στο Βόλι που ορίστηκε. Ναι, αύριο Βόλι γυναίκες στις 9 είναι για το κύπελλο Ελλάδος μέσα στη νέα γενναία Βεστοφορίου. Είναι μια φάση πριν τους 16. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση. Θα μπει μετά στην κληρωτίδα την Πέμπτη και με ομάδες της Βόλι Λίγκ. Εκεί το πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ φυσικά είναι ότι επειδή παίζει την Πρίλικ θα έχει τα μάτια στην έδρα του. Θα είναι νοκάουτ, επομένως και μια ομάδα από τη Βόλι Λίγκ να έρθει. Τουλάχιστον θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην Μίκρα. Και στις 3 το μεσημέρι είναι και το μάτς το εξαναβολής Ελπίδες Καρδίζας ΠΑΟΚ του ποδοσφαίρου γυναικών. Ναι. Είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω κακών καιρικών συνθηκών, μία βροχή, μία χιόνια. Ελπίζουμε αύριο να γίνει και να φεύγει και αυτή η εκκρεμότητα, γιατί είναι και άλλα δύο μάτς τα οποία δεν έγιναν φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ναι, υπήρξαν τότε πολλά θέματα. Ένα-ένα να τα δίνει η ομάδα να τελειώνει. Και ορίστηκε τέλος και το παιχνίδι στο Βόλι Ανδρών το Σάββατο 7 η ώρα, Ηρακλής ΠΑΟΚ χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Ραφαήλ, θα μείνεις μαζί μας. Έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Χάρη Μάλιο, τον έφορο του τμήματος πάλι, τον άνθρωπο που τρέχει νύχτα μέρα και δεν νομίζω να είναι υπερβολή. Και τον έχουμε μαζί μας με αφορμή ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του τμήματος. Κύριε Μάλιο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δεν είναι υπερβολή, δεν ξέρω αν είμαι τυχερός γι' αυτό. Εντάξει, όταν έχονται επιτυχίες, ένα μέρος του κόπου σας νομίζω ότι δεν πάει στράφη, λέτε ότι εντάξει, αξίζει τον κόπο. Είναι ηθική δικαίωση, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος στους έφηβους. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ ή έχουν πέσει οι αντίπαλοι. Τι ακριβώς γίνεται στην κατηγορία αυτή στους έφηβους? Για να είμαστε ειλικρινείς, συμβαίνουν και τα δύο πράγματα. Χωρίς αυτό να μειώνει τη δική μας τεράστια προσπάθεια η οποία γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ στην ουσία εκπροσωπεί αυτό που θέλει να κάνει όλη η ελληνική πάλι. Δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο έχει οριστεί για την πάλι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα από τον αθλητισμό της πάλης γύρω από αυτό το άθλημα και να ξαναξεκινήσει με ορμή μέσα από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει η ελληνική πάλι. Αυτό συμβαίνει, αυτό γίνεται και νομίζω ότι τις εξελίξεις τουλάχιστον από τη δική μας την μεριά τις κινούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τους πολλούς διεθνείς πλέον που έχει ο ΠΑΟΚ και με την πρωτοκαθεδρία σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Και προημερών γίνανε και μεταγραφές, ανακοινώθηκαν, άρα βλέπετε και την επόμενη μέρα και δεν επαναπαύεστε στις επιτυχίες που έχει η ομάδα. Νομίζω το ότι αυτό δείχνει, το δεν επαναπαυόμαστε, το δείχνει η ίδια αυτή η συνέχεια. Τρίτη χρονιά πρωταθλητές εφήβων. Ήδη είχαμε τις δύο συνεχείς κατακτήσεις του 16 και του 17 στις κατηγορίες των παιδών, γιατί αυτό φανταστείτε το είναι μια η συνέχεια. Το ποιοι ήταν παιδες, ποιοι συνεχίζουν έφηβοι. Ο ΠΑΟΚ με την παρουσία και το ότι θα γίνει το επόμενο Πανελλήνιο Ανδρών στο Παλατάκι στις 9 Δευτέρου. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο των στόχων της 7ετίας. Έτσι όπως ήρθαν ωραία τα πράγματα, να κλείσουμε αυτό τον κύκλο πανηγυρίζοντας μέσα στο δικό μας γήπεδο την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση των ανδρών. Ναι, συνεχίζουμε. Είναι μεγάλα τα όνειρα τα οποία πλέον υπάρχουν μπροστά μας. Δεν σταματάμε στα ελληνικά δεδομένα. Και θέλω να πιστεύω ότι και στα επόμενα πανευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα που θα έχουμε τη συμμετοχή των τριών καταξιωμένων αθλητών, στους έφηβους του Παγκαλίδη, του Ηλία και στους άντρες του Δημήτρου Τσεκερίδη και του Λαοκράτου Κεσίδη, να πανηγυρίσουμε και μια
επιτυχία κάποιων από αυτά τα τρία παιδιά του να είναι και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Ενέργεια από πού παίρνετε? Και εσείς και οι συνεργάτες σας, όσοι τρέχουν το τμήμα, για να τρέχετε κάτι στην καθημερινή βάση. Παίρνουμε, να σας πω κάτι, παίρνουμε δύναμη από αυτή την οικογένεια που έχουμε κάνει στην πάλη του ΠΑΟΚ. Που εμένα προσωπικά, επειδή ξέρω τον ΠΑΟΚ αρκετά καλά και από το οπαδικό του κίνημα, ήταν ένα προσωπικό όνειρο το οποίο μακάρι να ξεφύγει από αυτή την οικογένεια μόνο της πάλης, του να έχουμε παντού όλα μας τα τμήματα δυνατά. Από εκεί παίρνω τουλάχιστον αυτή τη δύναμη, όλοι οι άνθρωποι που τρέχουμε αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει γύρω από τον ΠΑΟΚ, και μέσα από ΠΑΟΚτσίδες, γονείς, προπονητές, παιδιά, να έχουμε τον ΠΑΟΚ μας δυνατό. Και από την πάλη, αλλά και αυτό που θα δείτε, κάποιες κινήσεις που θα γίνουν από το τμήμα την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα του Πανελληνίου, που θέλουμε να δείξουμε ότι ένα μικρό τμήμα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για το σύλλογο. Ναι. Ραφαήλ. Με τον κύριο Μάλιο τα λέμε συχνά, δεν θέλει να μιλάει πολύ για τον αυτό το επειδή έκανε στην εισαγωγή στην αρχή Στέργιο, αλλά ξέρουμε ότι κάνει τα πάντα για το τμήμα και, και σε αυτόν αναλογεί ένα μεγάλο μέρος των επιτυχιών που έρχονται. Νομίζω ότι πρέπει να τον ρωτήσουμε και για τον κύριο Μυρίδη, αλλά και για τους υπόλοιπους χορηγούς, πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τους στο τμήμα. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Πριν από αυτό, επειδή υπήρξε και μια έτσι τοποθέτηση του Στέργιου για τις μεταγραφές, το βασικότερο στις φετινές μεταγραφές, που φαντάζεστε, εντάξει, δεν είναι με χρήματα οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται, το βασικότερο στις φετινές μεταγραφές είναι το ότι όλα τα παιδιά αυτά θέλαν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Και είναι και κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δεν είναι έτσι ανακοινώσιμες να τις λέμε δημόσια, αλλά είναι σημαντικό πλέον ό,τι ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα να ξέρει ότι το πιο οργανωμένο τμήμα αυτή τη στιγμή στην πάλη είναι ο ΠΑΟΚ. Και αυτό ήδη φέτος το κερδίσαμε με αυτά τα παιδιά που ήρθανε. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι πέρα από τον προσωπικό αγώνα, ο οποίος είναι καθημερινός και για πολλούς ανθρώπους, προπονητές, αθλητές, νομίζω ότι η κινητήρια δύναμη είναι ο Κώστας ο Αμυρίδης. Από το πρώτο άγγιγμα, στο πούμε, την παρουσία του 16 το τμήμα, ξεκινήσανε και υπάρχουν όλα αυτά τα πρωταθλήματα. Ο 7ος πανελλήνιος τίτλος του τμήματος τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου, θεωρώ όχι απλά είναι κινητήριος δύναμη και εννοώντας τα χρήματα, είναι η παρουσία η δική του και η δυνατότητα που δίνει σε εμάς να μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη δυναμική. Και από εκεί και μετά, επειδή πραγματικά θέλουμε να κοιτάζουμε στα μάτια τον κύριο Αμυρίδη, θέλω να πω ότι στο οικονομικό προσπαθούμε όλοι μαζί να παίρνουμε τα λιγότερα χρήματα από τον κύριο Αμυρίδη. Γιατί νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή να έχουμε πλέον ένα πυρήνα ανθρώπων ο οποίος να βοηθάει αυτό το τμήμα και μέσα από αυτές τις βοήθειες, όπως είναι και ο Δημήτρης Ωνάκος και το Πρίμα Holiday, όπως είναι ο Θάνος ο Κουπλουμπάνης, η Com&Com, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν γύρω από το ημερολόγιο μας, ο Μανώλης Ολιανάκης, είναι ένας πυρήνας ανθρώπων ο οποίος νομίζω ότι όσο είμαστε σοβαροί σαν τμήμα απέναντί τους, θα είναι και την επόμενη 20ετία δίπλα μας. Κύριε Μάλιο, γιατί ένας γονέας να γράψει το παιδί του στην πάλη και συγκεκριμένα στην πάλη του ΠΑΟΚ, αν έχει διασμούς, να μην χτυπήσει το παιδί, αν είναι αδύναμο, μπορεί να θεωρεί κάποιος είναι επικίνδυνο άθλημα η πάλη. Γιατί είναι ένα καταρχήν ελληνικό ολυμπιακό άθλημα που, πιστέψτε με, παρότι μπορώ να πω ότι τώρα αρχίζω κατέχω κάποια πράγματα μέσα από μια εφταετία, γιατί δεν ήμουν άνθρωπος της πάλης, άνθρωπος του ΠΑΟΚ είμαι, είναι ένα άθλημα ελληνικό, είναι ένα άθλημα ολυμπιακό και είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά, πιστέψτε με, έχει τους λιγότερους τραυματισμούς από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Τα παιδιά μαθαίνουν να παλεύουν σωστά, τα παιδιά που αποδεικνύουν φέτος, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, μέσα από τις επιτυχίες στα πανεπιστήμια, τον Ηλία τον Μπαγκαλίδη ιατρική, τον Γιώργο τον Σωτηριάδη των μηχανικών και άλλα δύο μας παιδιά, αποδεικνύουν ότι μέσα από αυτό το άθλημα γίνονται και καλοί και καλά παιδιά και καλοί μαθητές παράλληλα. Ο ΠΑΟΚ της πάλης οδηγεί έναν αθλητισμό σε άλλα επίπεδα. Υπάρχουν παιδιά στις ακαδημίες και να είναι ο αριθμός ικανοποιητικός για εσάς?
Δηλαδή υπάρχει και εισρωή νέου αίματος. Για μένα οι ακαδημίες είναι το μυστικό, είναι ένα πρόβλημα για μας και είναι το τελευταίο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, γιατί δεν έχουμε το σωστό αγωνιστικό χώρο, το σωστό γηπεδικό χώρο. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, όπως δυστυχώς πιστεύω κάθε χρόνο ότι θα λυθεί και δεν λύνεται, θα το λύσουμε τη χρονιά του 19 και εκεί νομίζω ότι θα εκτοξευτεί ακόμη παραπάνω ο ΠΑΟΚ της Πάλης. Οι ακαδημίες εκεί θα λειτουργήσουν σωστά. Προς το παρόν, τα παιδιά τα μικρά έρχονται κάτω από το γήπεδο της Τούμπας με δύο πολύ καλούς προπονητές, ο Δημήτρης Τζεκερίδη και το Γιάννη Σημανίδη, να ξεκινάνε αυτά τα βήματα. Δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε εκπλήξεις, είναι μικρός ο χώρος και να θέλω να φέρω 40 παιδιά εκεί δεν μπορώ να τα γυμνάσω. Έχουμε τη δυνατότητα και τη βοήθεια από τους Μακεδόνες Ευόσμους στον Εύωσμο να προπονείται η μεγάλη μας ομάδα εκεί, τουλάχιστον από τους έφηβους και πάνω. Πιο πολλοί ακαδημίες μας θέλω να πω ότι έχουν επιτυχία στην Πάφο. Και χτες είχε και ο Ραφαήλ μια επικοινωνία με τον εκεί προπονητή μας, τον Ντένι τον Τερσενίδη. Στην Πάφο πλέον, όπως μας είπε χθες ο Ντένις, είναι 40 παιδιά τα οποία κυκλοφορούν με φανέλα του ΠΑΟΚ και σαν τμήμα, αλλά και σαν φανέλα οπαδική του ΠΑΟΚ μέσα στην Πάφο. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Να σας πω την αλήθεια, να μην κάνω και τον έξυπνο. Και βέβαια ναι. Το τμήμα αυτό, μέσα από αυτά που αποδεικνύει κάθε χρόνο, όπως ξέρετε πέρσι στο Πανελλήνιο Εφήβων που έγινε στην Πολύχνη, ήταν καλεσμένοι μας οι γονείς του Νάσου που έχασε δυστυχώς το παλικάρι τη ζωή του. Αφιερώσαμε και δώσαμε το χρυσό μας μετάλλιο σε αυτούς τους γονείς. Είναι πλέον μέλημα για μένα το συγκεκριμένο τμήμα στην Πάφο, το οποίο έχει και παραπάνω από μια αθλητική δραστηριότητα εκεί. Έχετε μπει ήδη σε ρυθμούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του Παλατάκη ή ακόμα... Έχει δύο μέρες, ασχολούμαι μόνο για αυτό. Παρότι είναι διοργάνωση ομοσπονδίας, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι θα κινήσουν τα νήματα για την καλύτερη λειτουργία. Εγώ θέλω να πω και να καλέσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αυτό το Σάββατο 9 του μηνός, πριν από το μεγάλο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή στις 10, Σαββάτο δεν υπάρχει κανένας αγώνας κανενός τμήματος, να έρθουν όλοι να γεμίσουν και εκεί το παλατάκι που ούτως ή άλλως δεν θα υπάρχει εισιτήριο, να χαρούνε τη μεγάλη ομάδα της Πάλης του ΠΑΟΚ που έχουμε και να πανηγυρίσουμε τον τίτλο μέσα στο γήπεδο και να χαρούμε την επόμενη μέρα και την νίκη μας και την κατάκτηση του προαθλήματος στο ποδόσφαιρο. Τώρα που λέτε για ποδόσφαιρο, το να σας ρωτήσω αν είστε κοντά, εντάξει, το γνωρίζουν όλοι, ειδικά όσοι είναι κοντά στην ομάδα, είστε μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ γενικότερα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, μπαίνει η ομάδα σε μια σειρά του ποδοσφαίρου δύσκολων αγώνων? Η διαφορά μόνο θα μεγαλώνει, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε τις τελευταίες 4 αγωνιστικές δείχνει ότι έχει πατήματα. Όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, και εγώ έχω την τύχη από τα 10 μου να θυμάμαι τον πρώτο μου αγώνα το 78 με τη Ζαγκλέμπια, καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα, ασχέτως αν ήταν θεωρητικά εύκολοι οι αγώνες που είδαμε στους τελευταίους 4, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι πατάει γερά και δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί αυτή η ομάδα. Μπορεί να φοβάται άλλα πράγματα που τα φοβόμαστε όλοι ενδόμηχα. Ας κοιτάξουμε όλα αυτά να λυθούν και να τελειώνουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ό,τι μπορείτε στο κάλεσμα του κόσμου για 9 Δευτέρου θα είναι το καλύτερο από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αυτός ήταν ο έφορος του τμήματος Πάλης. Όντως κάθε χρόνο πολλές επιτυχίες η συγκεκριμένη ομάδα. Ραφαήλ, είχαμε επιτυχία και για τους παίδες του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ, Ναι, ήταν πρωταθλητές εδώ στο τοπικό πρωτάθλημα που γίνεται, της Ένωσης Χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης. Πήραν το εισιτήριο και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νομίζω και το χάντμπολ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει και παιδιά τα οποία έρχονται από τις ακαδημίες και προωθούνται και στην πρώτη ομάδα. Και νομίζω ότι αν κρίνουμε και από αυτά που είπε ο κ. Πετρίδης για την ελληνοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα που το φιλοξενήσαμε, θα δούμε νομίζω και άλλα παιδιά σιγά-σιγά του ΠΑΟΚ να έρχονται από τις ακαδημίες. Ναι. Τα επόμενα χρόνια. Ωραία, οπότε το πρώτο μεγάλο ραντεβού του ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ είναι αύριο στη Νεάπολη. Μακάρι η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει το μείον 8. Mm-hmm. Μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Αυτά, Ραφαήλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν κλείσουμε, υπάρχει μια συνέντευξη του Τιμπό Μουλέν στην Πολωνία, ναι, που μεταξύ άλλων μιλάει φυσικά και για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουλέν, ο οποίος εμφανίζεται
δικαιωμένος, όπως μπορούμε να το πούμε έτσι, για την επιλογή του και του ΠΑΟΚ φυσικά, να πάει δανεικός στην Τουρκία. Ουσιαστικά λέει ότι αυτό που έφταξε πέρσι και δεν μπόρεσε και ο ίδιος να πάρει χρόνο συμμετοχή στον ΠΑΟΚ ήταν εκείνος τραυματισμός, τέτοια περίοδος νομίζω ήταν, λίγο μετά τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου εκεί πέρα, που είχε τραυματιστεί, δεν μπόρεσε ποτέ να επανέλθει πέρσι και να βρει χρόνο. Ήταν και τα παιχνίδια εκείνα από Μάρτιο και μετά, όλα φωτιά, δεν μπήκε ο Μουλέν ποτέ στο κλίμα. Δόθηκε το καλοκαίρι στην Αγκαρακουτσού, τη λέμε αυτήν στα ναι, ναι. Έτσι είπαμε. Και είπε ουσιαστικά ότι εκεί έχει βρει και το χρόνο που έψαχνε ο ίδιος. Βέβαια, πόσες συμμετοχές έχει ο Μουλέν? Έχει 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 600. Κάτι λιγότερο από 700 αγωνιστικά λεπτά. Ναι, χωρίς γκολ, χωρίς assist. Αλλά εντάξει, έχει γεμάτες συμμετοχές. Ο ίδιος αυτό που είπε είναι ότι προς το παρόν εκεί έχει βρει έστω κάποια παιχνίδια 90 λεπτά από ό,τι βλέπω τώρα και που άνοιξε στο Transfermarkt τα περισσότερα. Υπάρχουν και τραυματισμοί βέβαια. Ναι, έχει πάρει. Δηλαδή συνεχίζει και έχει τραυματισμούς. Έχει χάσει 7 αγώνες λόγω προβλημάτων των τραυματισμών. Και άμα τα δεις όλα αυτά τα παιχνίδια με εβδομάδες, που κάπως έτσι είναι από ό,τι βλέπω, είναι αρκετά διαστήματα. Δηλαδή εκεί που πάει να βρει ρυθμό είναι 2 παιχνίδια τραυματισμός. Πάντως, 3 παιχνίδια τραυματισμός. Βλέπω το εξής, ότι σε κανένα μάτς που αγωνίστηκε ο Μουλέν, δεν έχει κερδίσει, σε κανένα όμως, δεν έχει κερδίσει η Αγκαρακουτσού. Αντίθετα, στα μάτς που δεν έπαιξε ο Γάλλος, στα 7, έχει 5 νίκες η Αγκαρακουτσού. Δεν το λες και καλό Ιωνό. Δεν, όχι. Γενικά. Δηλαδή, να μην έχει πανηγυρίσει νίκη η Αγκαρακουτσού με το Γάλλος στο χορτάρι, δεν το λες. Δεν το λες και θετικό, ας πούμε. Δηλαδή, έχει πανηγυρίσει στα 8 μάτς που έχει παίξει ο Μουλέν, έχει μία ισοπαλία και 7 ήττες. Ναι. Η Αγκαρακουτσού. Και στα μάτς που δεν έχει παίξει, έχει 5 νίκες σε 7 μάτς. Ναι. Ναι. Γεγονός. Okay. Δεν το είχα προσέξει, να πω την αλήθεια. Τώρα μπήκα. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει. Δηλαδή, θα ήταν μια καλή ερώτηση του δημοσιογράφου. Στα μάτς που παίζεις, δεν κερδίζει η ομάδα. Στα μάτς που δεν παίζεις, κερδίζει. Στην Πολωνία την έδωσε Στέργιο. Α, στην Πολωνία. Άρα εντάξει. Δεν τον ζόρισε πολύ. Οι Πολωνοί τώρα να καθίσουν να ασχοληθούν με το αν είναι η Αγκαρακουτσού. Ή αν ρώτησε ο Πολωνός, μπορεί να πει την απάντηση, τι είναι αυτά που με ρωτά τώρα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση και να μην το βάλαν καν. Πάντως ο ίδιος εκεί στέκεται για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για το κομμάτι του ΠΑΟΚ, ότι ο τραυματισμός που είχε και που μετά είχε και υποτροπές δεν το βοήθησε να βρει το χρόνο που ήθελε εδώ και γι' αυτό πήγε στην Τουρκία. Ναι, σε κάθε περίπτωση για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον είναι μια λανθασμένη επιλογή. Ναι, δε, και δεν θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει ξανά το Μουλέν. Δηλαδή είχε την ευκαιρία στην Ολλανδία πέρσι να μπει στο rotation του Λουτσέσκου. Ναι. Δηλαδή αντιληφθήκαμε και εγώ και ο Σταύρος όλη την καλή διάθεση και του ΠΑΟΚ σαν ΠΑΕ και του Λουτσέσκου και των παιχτών ακόμα να βάλουν στο παιχνίδι το Μουλέν και να είναι ενεργό μέλος της ομάδας. Δεν πριν το πρώτο φιλικό τραυματίστηκε, δεν έκανε προετοιμασία στην Ολλανδία, κάτι ξενοδοχεία, ατομικά, μόνο στο τρέξιμο και δεν νομίζω να μας απασχολήσει ξανά. 15η Αγκαρακουτσού, 2 βαθμούς πάνω από τη Ρίζεσπορ και 2 βαθμούς πάνω από τη Σωτηρία. Το δεν ξέρω αν και με το Στέλιο Κίτσιου. Ναι. Γιατί εκεί οδεύει και ο Στέλιος Κίτσιου. Η Φενέρ είναι πολύ χαμηλά, άρεσε. Μαζί. Ναι, και η Φενέρ Μπακτσέ είναι 2 βαθμούς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, αλλά όπως είπε και ο Πρίγιοβιτς, έτσι για τη Φενέρ, για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Ναι. Δεν νομίζω η Φενέρ Μπακτσέ να κινδυνεύσει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά σήμερα είναι τα νεότερα για τον Κάνιας. Από την προπόνηση. Ναι, την αποστολή και τον Κάνιας. Να δούμε αν θα είναι σε πρώτη φάση μέσα στην αποστολή. Και αν όντως έχει κάτι, και έχουμε πει ότι έχει βγει εδώ και αρκετή ώρα ότι η Βιερίνια δεν υπολογίζεται για το ευρυνό παιχνίδι, όπως και ο Σάκοφ που είχε δηλωθεί ήδη. Η λογική λέει Γιαννούλης και όχι Τόσκα. Ναι. Για να πάρει σιγά-σιγά να ναι, και για να πάρει παιχνίδια και για να μην αλλάξει το αγωνιστικό τρόπο, παιχνίδι ναι, του ΠΑΟΚ. Παιχνιδιού, ναι. Γιατί είναι και μάτι στην Τούμπα. Και είναι κρίμα να έχει τη μισή πτέρυγά σου ανενεργή. Ναι. Και από εκεί πέρα τώρα στη μεσαία γραμμή, αν δεν υπάρχει ο Κάνιας, Μαουρίσιο σίγουρα. Και θα δούμε αν θα είναι ο Μίση. Εγώ, αν θα έπρεπε να βάλω έτσι 5 ευρώ, θα έλεγα Ελ Καντούρι. Ναι. Ναι, γιατί και είναι σε καλό φεγγάρι. Και όταν έπαιξε εκεί πέρα στο. Όχι την τελευταία αγωνιστική, την προηγούμενη. Ναι, στο 8 ήταν μια χαρά. Ναι. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν καλός. Οπότε και μπορεί να παίξει ο Μίση, αν όλα πάνε καλά, από το 60-65. Ναι, ναι, ναι. Όπως έγινε ή να βγάλει τον Μαουρίσιο ή τον Ελ Καντούρι, δεν ξέρω ποιο από του δύο είναι. Πιο καταπονημένος. Το ξέρει το ιατρικό τμήμα αυτό το πράγμα. Αν όντως πάει εκεί με Μαουρίσιο Καντουρί, η λογική λέει ότι πάλι θα πρέπει να δώσει ανάσα στον Μαουρίσιο γιατί ακολουθούν τα δύο ντέρμπι.
Ναι. Και ενδιάμεσα και το κύπελο. Ναι, γιατί. Η λογική τώρα. Για τον Άρη Καντουρί θα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ναι. Για τον Μαουρίσιο δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δυστυχώς. Ναι. Μακάρι να υπήρχαν. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κάνιας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γιατί λέγαμε και μέχρι χθες, που δεν ξέραμε ακόμα ότι έχει θέμα στην Γάμπα, ότι ο Κάνιας ουσιαστικά θα έμπαινε αύριο για να πάρει το ρυθμό που έπρεπε για να παίξει μετά την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Alter Ego. Μαδρικά ειδήματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Ενώ στο Alter Ego βρίσκεται και πάρα πολλές επιλογές για την καθημερινότητά σας, από κοστούμια, σακάκια μέχρι παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα για όπου σας βολεύει, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε από την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την εδρική συλλογή μπορείτε να τη βρείτε στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα, στο Mediterranean Cosmos, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθερίος Βενιζέλος με πολύ καλές τιμές αυτό το διάστημα. Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και Σάββατο 9, δηλαδή τις μέρες που μας έρχονται, 10 παρατέταρτο ξεκινάει ο Τάκης Ζαχαράτος στο θέατρο Βεργίνα τις παραστάσεις του. Το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του, Ζω για σένα. Υπάρχουν εισιτήρια για την παράσταση της Παρασκευής. Υπάρχουν λίγα εισιτήρια τώρα που μιλάμε για την παράσταση του Σαββάτου. Θα ακολουθήσουν άλλες 4. Είτε θέλετε αυτές τις παραστάσεις της Παρασκευής, Σάββατο ή τις επόμενες, να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο. Κλείστε γκέρο στις θέσεις σας στο θέατρο Βεργίνα, ticketservice.gr, καταστήματα Public, φυσικά στα ταμεία του Καζίνο και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Η μέρα Premier League σημερινή, έχει επιλογές. Και αν δεν θέλετε να πάτε τόσο εμπορικά παιχνίδια, στη Στίχημαν θα βρείτε όλα τα παιχνίδια της ημέρας, σε όλα τα αθλήματα. Εύκολη πρόσβαση, εύκολο πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μπαίνετε και σε παίζει. Πάρα πολύ καλές αποδόσεις, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, έμπνευση χρειάζεται και φυσικά τύχη. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ήταν και οι Επετροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα προϊόντα είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ειδολόγο και υγιεινολόγο. Πάρα πολλές επιτροφές για να δουλεύει ο οργανισμός ρολόι, αλλά και βότανα για αδυνάτισμα, όπως είναι το Φιτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάκι, ταμπλέτες για φυσικό και ασφαλές αδυνάτισμα. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση από τον Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.